Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και σεβαστοί πατέρες, αγαπητά παιδιά, είναι μεγάλη χαρά για το μοναστήρι εδώ των Αγίων Πάντων που σας υποδέχεται σήμερα, που ανοίγει τις πύλες του για πρώτη φορά για να υποδεχτεί τόσους νέους ανθρώπους μέσα σε ένα χώρο που τα μοναστήρια φημίζονται ότι είναι ο χώρος, ο πνευματικός, όπου οι άνθρωποι προστρέχουν προκειμένου να μπορούν να βρουν αναψυχή πνευματική. Θα σας υποδεχόμαστε σήμερα πρώτη φορά εδώ στο μοναστήρι, λίγες μήνες από τότε που αναλάβαμε την ευθύνη αυτού εδώ του μοναστηριού, και πραγματικά η παρουσία σας μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη και πολύ μεγάλη χαρά, αλλά και μας προσδίδεται ιδιαίτερη τιμή. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και σας καλωσορίζουμε και ευχόμεθα αυτή η πρώτη σύναξη την οποία κάνουμε εδώ να είναι η απαρχή και άλλων συνάξεων, προκειμένου και εμείς με τη δική σας παρουσία και με όσα θα ακούγονται εδώ, αλλά και εσείς, να τρεφόμαστε πνευματικά σε αυτή την κοινή πορεία που κάνουμε όλοι μαζί, και εμείς εδώ στο μοναστήρι και εσείς έξω στον κόσμο, στις υποχρεώσεις σας, προκειμένου να παίρνουμε πνευματικά ωφέλη, πνευματική τροφή για τον αγώνα μας τον πνευματικό, ο οποίος έχει ως σκοπό να μας οδηγήσει στη θέωση και στη βασιλεία των ουρανών. Η σύναξη αυτή σήμερα γίνεται με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, του κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος με πολύ χαρά άκουσε το γεγονός αυτής της συνάξεως, το οποίο γεννήθηκε μέσα από έτσι μια απλή συζήτηση, μια απλή σκέψη την οποία είχαμε με κάποια από τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εδώ σήμερα, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε την παρουσία του Αγιορείτη Πατρός Μωυσή, ο οποίος θα ερχόταν στην Πάτρα προκειμένου να συναντηθούμε και να βρεθούμε, γιατί μας συνδέει μια φιλία εδώ και αρκετά χρόνια. Και είπαμε αυτή την ευκαιρία, αυτό το γεγονός ότι θα είναι εδώ στην πόλη μας ο Πατήρ Μωυσής, να το εκμεταλλευτούμε προκειμένου όσο περισσότεροι άνθρωποι μπορέσουν να ωφεληθούν. Οφείλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πατέρα Μωυσή, που μπήκε στον κόπο να έρθει εδώ πρώτη φορά στο μοναστήρι, και πραγματικά οφείλω να πω ότι είναι από τους ανθρώπους εκείνους που πραγματικά από την πρώτη στιγμή που πήραμε την απόφαση να έρθουμε εδώ στο μοναστήρι μας έχει στηρίξει πνευματικά, μας έχει στηρίξει με το λόγο του και μέσα στην καρδιά μας μας έχει δημιουργήσει πιο έντονη την επιθυμία να εργαστούμε πάντα προς δόξα Θεού, έτσι ώστε ο σκοπός της αφιερώσεώς μας να αποκτήσει πραγματική ουσία. Τον ευχαριστούμε πολύ, του είμαστε πάντοτε ευγνώμονες για όλα όσα μας έχει κάνει και εγώ ιδιαίτερα προσωπικά, και χαίρομαι γιατί κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος μας υποδέχεται στο κελί του, στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, πάντοτε ανοίγει τις πύλες του κελιού του και μαζί ανοίγει την καρδιά του και μας δέχεται, και όσοι έχετε επισκεφτεί το κελί ξέρετε ότι είναι άψογος στη φιλοξενία και πάντοτε μολονότι ταλαιπωρείται από πολλές ασθένειες, πολλές φορές δεν κοιτάει το δικό του κόπο, δεν κοιτάει τις δικές του δυσκολίες, αλλά πάντοτε με χαμόγελο μας υποδέχεται και βρίσκει την ευκαιρία να μας πει λόγους πνευματικούς και να μας επιστηρίξει και να είναι κοντά μας. Έτσι λοιπόν σήμερα με αυτόν τον τρόπο, Γέροντα, εμείς ανοίγουμε πρώτη φορά εδώ την πύλη της Μονής για να σας υποδεχτούμε, και να ξέρετε ότι εδώ είναι και ένα δεύτερο κελί για σας. Είναι ένα δεύτερο μοναστήρι στο οποίο θέλουμε να έρχεστε συχνά, να μας επισκέπτετε παρόλο το πολύ βαρύ σας πρόγραμμα, και να ξέρετε ότι εμείς πάντοτε εδώ θα προσευχόμαστε και θα σας ευχαριστούμε για όσα μας έχετε προσφέρει. Σας καλωσορίζουμε και παρακαλώ ό,τι έχει αγάπη σας να δώσετε σε αυτά τα παιδιά που ήρθαν σήμερα εδώ για να τιμήσουν και το μοναστήρι αλλά και τη δική σας παρουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Άγιο Θεό εν πρώτης που με αξιώνει να βρίσκομαι εδώ σε μια αρχαία μονή που ανακαινίζεται και υλικά και πνευματικά. Να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη σας για την ευλογία του, τους αγαπητούς και σεβαστούς πατέρες για την παρουσία τους και εσάς. Είμαι λίγο έτσι ξαφνιασμένος, διότι άλλα περίμενα και άλλα βρήκα, με την έννοια ότι νόμιζα θα είμαστε μια μικρή παρέα για να συζητήσουμε. Έτσι όπως βλέπετε δεν έχω κανένα χειρόγραφο και δεν έχω ετοιμάσει μια ομιλία με πρόλογο, κυρίως θέμα και επίλογο και συμπεράσματα. Γι' αυτό θα μιλήσω πολύ απλά και καρδιακά. Να ευχαριστήσω και εγώ τον πολύ αγαπητό πατέρα Αρτέμιο, τον ηγούμενο αυτής της μονής, να συγχαρώ και να ευχηθώ ολόθερμα στον νέο μοναχό, τον πατέρα Ζαχαρία, για την χθεσινή κουρά του και ευχόμεθα να τον ακολουθήσουν και άλλοι και γιατί όχι και κάποιοι από εσάς, μόνο να γραφτείτε σύντομα δόκιμα, να πάρετε σειρά, γιατί θα σας προλάβουν άλλοι. Αν μπορούμε να δώσουμε έναν τίτλο σε αυτά τα λίγα που θα πούμε, έτσι ένας πολύ απλός και γενικός τίτλος είναι «Γάμος και μοναχισμός». Εγώ θα κάνω μια μικρή εισήγηση και μετά να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί πάντοτε ένας διάλογος είναι πολύ καλύτερος από έναν μονόλογο. Ίσως μερικά πράγματα να τα έχετε ακούσει, ίσως μερικά να σας παραξενέψουν. Εγώ δεν θα πω τίποτε, μα τίποτε δικό μου, αλλά τι λέγει η Εκκλησία μας. Οι πατέρες, το Ευαγγέλιο, η παράδοση της Εκκλησίας μας. Οι δικές μου οι αποσκευές είναι φτωχές και ασήμαντες. Θα καταθέσω λοιπόν αυτό που λέγει η Εκκλησία μας στην αγάπη σας, με προσοχή βεβαίως. Ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου που γεννιέται στη γη, είναι ένας, μοναδικά ένας. Ο σκοπός της ζωής του κάθε ανθρώπου είναι να συναντηθεί με το Θεό. Η θέωση, ο αγιασμός, η σωτηρία, η λύτρωση. Εάν κάνουμε ένα γκάλοπ, σφιγμομέτρηση είναι ελληνική λέξη, από τα πολλά που γίνονται κάθε μέρα, δηλαδή με ένα μικρόφωνο πάμε στην κεντρική πλατεία των Πατρών ή των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης και ρωτήσουμε τους διερχόμενους, γιατί εσείς, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου. Θα μας πούν οι άνθρωποι να πάρω αύξηση, να πάρω ένα δεύτερο διαμέρισμα, ένα καλύτερο αυτοκίνητο, να παντρέψω το παιδί μου, να πάρω το πτυχίο, και δεν είναι καθόλου κακά αυτά, αλλά όμως δεν είναι ο σκοπός της ζωής αυτός. Δεν αξίζει να ζούμε για αυτά. Δεν ήρθαμε στη ζωή για μερικά τούβλα και για κάποιες λαμαρίνες. Αλλά η ζωή μας έχει έναν και μοναδικό σκοπό, τη συνάντησή μας με τον Θεό. Εάν επιτύχουμε όλα τα άλλα, δηλαδή και πλουτίσουμε και προοδεύσουμε και επικρατήσουμε και εξουσιάσουμε τους ανθρώπους και δεν επιτύχουμε αυτό, η ζωή μας θα είναι ανέραστη, θα είναι μεσοβέζικη, θα είναι ανολοκλήρωτη, θα έχει πολλά κενά και θα είμαστε ανικανοποίητοι και όχι γεμάτοι. Και βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που επέτυχαν όλα αυτά, δεν επέτυχαν όμως αυτήν τον κύριο σκοπό της υπάρξεώς τους και αισθάνονται αποτυχημένοι, αισθάνονται με μισή χαρά, δεν έχουν αυτό που λένε ευτυχία. Η ευτυχία είναι μόνο στη συνάντηση. Το είπε ο Θεός, Άγιοι γίνεστε καθώς Άγιοι ως ημί. Ορισμένοι θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι ανέφικτο, ότι αυτό είναι περιορισμένο για ορισμένους εκλεκτούς. Αυτό είναι για όλους. Αυτό είναι για όλους. Βλέπετε λοιπόν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία τον πήχη τον βάζει ψηλά. Δεν μας θέλει απλώς ευγενείς, καλοσυνάτους,
αλλά μας θέλει αγίους. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό είναι το κύριο. Λοιπόν, δύο είναι οι δρόμοι της ζωής. Δύο. Ο γάμος και ο μοναχισμός. Τρίτος δεν υπάρχει. Ο γάμος, ότι θα φτάσει σε κάποια ηλικία ο άνθρωπος και θα παντρευτεί, εάν θελήσει να γίνει κληρικός κατόπιν θα ερωθεί, ιδάλλως θα φτιάξει μια χριστιανική οικογένεια. Ο γάμος, ο σκοπός του γάμου, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο σκοπός του γάμου δεν είναι ούτε αυτή η τεκνοποιία. Ο σκοπός του γάμου δεν είναι τεκνοποιία. Ο σκοπός του γάμου είναι πώς το ένα μέλος θα βοηθήσει το άλλο μέλος για να φτάσουν στο Θεό. Γι' αυτό υπάρχει ο γάμος. Είναι ένα στίβος συναγωνιστικότητος, είναι ένα στίβος τελειοποιήσεως, είναι ένα στίβος βοηθείας του ενός μέλους προς το άλλο μέλος. Και ο άλλος δρόμος είναι ο μοναχισμός, που και αυτού του μοναχισμού σκοπός είναι η θέωση, είναι η αγιότητα. Έτσι είναι κοινός ο σκοπός και του γάμου και του μοναχισμού. Και έχουμε αγίους εγγάμους και έχουμε αγίους μοναχούς. Υπάρχει και μία κατηγορία ανθρώπων, η άγαμη εν το κόσμο, η λαϊκή άγαμη. Η κληρική άγαμη είναι μια ειδική περίπτωση που θέλει άλλη μεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται, δηλαδή άγαμοι εν το κόσμο, είτε γυναίκες είτε άνδρες. Δεν είναι κάτι που το αποκλείουμε, αλλά είναι κάτι που δεν είναι ασφαλές. Δεν είναι ασφαλές. Η αγαμία κατοχυρώνεται και καταξιώνεται μόνο μέσα στο ράσο. Βέβαια είναι ένας άνθρωπος που είναι παράλυτος, είναι τυφλός, δεν μπορεί το ένα, δεν μπορεί το άλλο. Οι άλλοι άνθρωποι αφιερώνονται στην επιστήμη, στη μελέτη, στη φιλανθρωπία και οπωσδήποτε φτάνουν στα μέτρα της σωτηρίας. Δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε, αλλά λέμε ποιο είναι το ακριβές, ποιο είναι το καλύτερο, ποιο είναι το... Φτάνει λοιπόν ο άνθρωπος σε μια ηλικία. Μπορεί να περνούν λογισμοί και για το ένα και για το άλλο. Δεν πρέπει κανείς να φοβάται αυτούς τους λογισμούς και αυτές τις σκέψεις. Είπαμε ότι και άγαμος και μοναχός γίνεσαι άγιος και παντρεμένος γίνεσαι άγιος. Η κλίση μας με ήτα και η κλίση με γιώτα, η κλίση είναι πρόσκληση από τον Θεό και η κλίση είναι η ροπή με γιώτα, δεν σημαίνει, όπως μου έλεγε κάποτε ο Παπα Εφραίμου Κατουνακιώτης, ότι θα έρθει ο Χριστός να σου πει να παντρευτείς την τάδε ή να πας στο τάδε μοναστήρι. Είναι που αναπαύεται η καρδιά, αλλά αληθινά, όχι έτσι πρόχειρα και επιπόλαια να πάρει κανείς αποφάσεις, γιατί αυτά είναι θέματα ζωής που δεν μπορείς να πισωγυρίσεις και να επιστρέψεις. Το να παντρευτεί κανείς και να χωρίσει δεν είναι αυτό λύση, ούτε είναι ενδεδειγμένο, ούτε είναι ευλογημένο. Το διαζύγιο κατάκρανη οικονομία επιτρέπεται από την Εκκλησία για να μην ο άνθρωπος βρίσκεται σε ακόμη δυσκερέστερη και αμαρτωλότερη κατάσταση, και γι' αυτό αν προσέξει κανείς την ιερολογία του γάμου σε δεύτερο γάμο όταν έρχεται κανείς, ορισμένες ευχές είναι συγχωρητικές. Συγχωρεί η Εκκλησία και επιτρέπει κατ' οικονομία το δεύτερο και τον τρίτο γάμο για να μην ο άνθρωπος αμαρτάνει χειρότερο. Πρέπει λοιπόν κανείς με προσευχή, με μελέτη, με συμβουλή του Πνευματικού να δει την πραγματική του κλίση. Την πραγματική του κλίση και με γιώτα και με ήτα. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ακολουθούν την πραγματική τους κλίση και ταλαιπωρούνται, και ταλαιπωρούμενοι ταλαιπωρούν και τους άλλους. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στην απόφαση αυτής της καταστάσεως. Ούτε είναι σωστό κανείς να τα κοσκινίζει και να γίνεται σχολαστικός και μεμψίμυρος και γκρινιάρης και παράξενος και για τον ένα δρόμο και για τον άλλο δρόμο. Οι καθυστερήσεις οι μακρές είναι ανέτιες, δείχνουν μία οκνηρία, μία νοχέλεια,
μια αναβλητικότητα να μην αγωνιστούμε σε συγκεκριμένο στίβο, αλλά να περνάμε ευχάριστα μελετώντας και περιεργαζόμενοι και κουτσομπολεύοντας τα πράγματα. Είναι σοφός ο λαός, σοφότατος, όταν λέει «Η μικρός μικρός παντρέψω, η μικρός καλογερέψω». Αλήθεια σας λέω ότι έγινα μοναχός 22 ετών και αισθάνομαι ότι έγινα γέρος. Εάν είχα τα μυαλά που έχω τώρα, θα γινόμουν μόλις τέλειωνε το σχολείο. Τα 4 χρόνια ήταν χαμένα. Έπρεπε να γίνω στα 18. Και μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος και για εκείνη την εποχή λέει ότι η καλύτερη ηλικία είναι 16 ετών. 16 ετών για τον μοναχισμό. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί όσο ο άνθρωπος μεγαλώνει, οριμάζει αλλά και παραξενεύει και αποκτά ίδιον θέλημα, το οποίο είναι πολύ δυνατό και δεν ταπεινώνεται και δεν υπακούει και δεν υποχωρεί ο άνθρωπος. Θα επανέλθουμε όμως σε αυτό. Λοιπόν, έχει σημασία μετά από, ξαναλέω, από προσευχή, μελέτη και υπακοή στο πνευματικό, αφού το ανοίξουμε την καρδιά μας και δούμε τι πραγματικά σε βάθος και αληθινά μας αναπαύει, να το ακολουθήσουμε κάνοντας το σταυρό μας. Και ο μοναχισμός και ο γάμος είναι ένα ρίσκο. Κανείς δεν μπορεί να μας υπογράψει ότι δεν θα είναι δίχως νέφη και η μία ζωή και η άλλη. Είναι, πως λένε οι Λατίνοι, salto mortale, ένα βήμα στο κενό. Εάν ο άνθρωπος δεν τολμήσει και μείνει σε μια σχολαστικότητα, δεν θα κάνει τίποτε. Τίποτε. Θα καθυστερήσει τη ζωή του ανέτεια. Και όπως έλεγε ο σοφός και ένα αρετότατος γέροντας Παΐσιος, οι δυστυχέστεροι των ανθρώπων είναι αυτοί που πεθαίνουν μεταξύ Αθηνών και Αγίου Όρους. Δηλαδή αυτοί που δεν παίρνουν μια απόφαση. Δεν μπορεί να πας 60 χρόνια και να λες θα παντρευτώ, θα μονάσω. Λοιπόν, πάει χαμένος ο καιρός. Μερικοί άνθρωποι τέλειωσαν το στρατικό, τέλειωσαν τις σπουδές, πιάσαν εργασία, πρέπει να αποφασίσουν. Εντάξει, δεν είναι σε μια στιγμή να αποφασίσει κανείς, δεν είναι και εύκολος οπωσδήποτε ο γάμος, αλλά θέλει υποχωρήσεις. Κανείς δεν είναι τέλειος, η τελειότητα είναι στον ουρανό και ο ένας έχει ελαττώματα και ο άλλος έχει ελαττώματα, ο ένας θα υπομείνει τον άλλον. Γι' αυτό ο καλός Θεός τι κάνει? Βάζει στην καρδιά του ανθρώπου την αγάπη. Γιατί αν κινούμεθα μόνο με το μυαλό, κανένας δεν θα παντρευόταν. Σου λέει και αύριο άμα είναι άρρωστη και άμα το παιδί μου και άμα δεν έχω δουλειά και άμα πώς θα τους μεγαλώσω, να μονάσω. Και άμα μετά άμα βαρεθώ και άμα δεν μ' αρέσει και άμα ο γέροντας μου πει να πέσω από τον μπαλκόνι, ποτέ κανένας δεν είπε, όλοι αυτοί ρωτάνε. Και άμα πείτε γέροντα να πέσω, ποτέ δεν είπε κανείς σε κανέναν υποτακτικό να πέσει από τον μπαλκόνι. Όμως όλοι αυτό ρωτάνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ όπως ακούτε και καταλαβαίνετε, μιλάω λίγο αποσπασματικά γιατί είναι πολλά, αλλά δεν μπορώ να τα προλάβω να τα πω όλα. Όταν πήγα νέος λοιπόν στο Άγιο Όρος του 1970, τότε δεν είχε πάρα πολύ κόσμο και ο γέροντας Παΐσιος ήταν στο κελί του Τιμίου Σταυρού. Μας κράτησε με έναν φίλο μου ύμνα αρκετή ώρα, φεύγοντας του λέμε γέροντα, έχετε τα σεβάσματα από κάποιον γνωστό μας? Εμείς τότε ήμασταν 18 χρονών, εκείνος ήταν κοντά 40. Α, λέει, τι κάνει, παντρεύτηκε? Λέμε όχι. Λέει, πέστε του χαιρετίσματα, αν δεν παντρευτεί να μην ξανάρθει να τον δω. Και πέστε του, άμα ψάχνει, λέει, καμία όμορφη, μια φωτιά να πάρει γκαζιέρα, πάει η ομορφιά της. Μια πλούσια, λέει, να ψάχνει, με ένα σεισμό πάει η πολυκατοικία της. Αν ψάχνει καμιά πολύ μορφωμένη, μια σταγόνα αίμα να πάει στον εγκέφαλο, πάει η εξυπνάδα της. Φαίνεται απλοϊκό, αλλά είναι σοφό. Εάν υπάρχει αγάπη, η αληθινή αγάπη, τότε παραβλέπει κανείς και κάποια και σωματικά και άλλα ελαττώματα. Εάν δεν υπάρχει αγάπη, όλα τα ξεσυνεριζόμαστε, μας κουράζουν, μας δυσκολεύουν, μας αποθούν. Η αγάπη δεν είναι ότι τώρα μία νέα είναι ωραία και αύριο που θα βγάλει ρητίδες θα την αφήσουμε.
ένας νέος είναι καλός, υγιής, εργατικός, αύριο αρρωσταίνει, θα τον αφήσουμε. Και αν χάσει το πλούτο θα την αφήσουμε, ή αν πάθει κάτι το μυαλό θα... Ο γάμος είναι ισόβιος κανονικά. Και όπως είπα πριν, το διαζύγιο είναι κατάκραν επί, οικονομία της Εκκλησίας. Ο γέροντας λοιπόν με αυτά τα απλά λόγια έδινε σημασία στο κέντρο και στη βάση. Αυτό που λέει ο λαός έχει σημασία, να ταιριάζουν τα χνότα. Δηλαδή να συνεννοούνται οι άνθρωποι. Εάν δεν συνεννοούνται, εάν τσαγκώνονται, εάν δεν υπάρχει αυτή η έλξη, η αγάπη, τότε καλείς να μην προχωρήσει, να μην προχωρήσει. Τώρα κανείς πάλι δεν γίνεται μοναχός γιατί δεν βρήκε γυναίκα να παντρευτεί. Ο γέροντας Εμιλιανός, ο γέροντάς μας, έλεγε ότι αυτός που είναι για το μοναχισμό είναι έτοιμος και για το γάμο. Ή γιατί δεν βρίσκω δουλειά να πάω σούμε να μονάσω, ή γιατί τσακώνομαι στο σπίτι. Αυτοί είναι λαθεμένες αφετηρίες, βέβαια μπορούν να ξεπεραστούν, αλλά άμα κανείς ξεκινά στραβά και παραμείνει έτσι, δεν θα έχει καμία πνευματική πρόοδο και προκοπή. Έχει αξία να πούμε κάτι που φαίνεται αστείο αλλά είναι σοβαρό όμως, και μας το έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, νομίζω κάπου το γράφει. Ήτανε μία κοπέλα νέα, πήγαινε συχνά στο γέροντα Παΐσιο και στη Σουρωτή και τον έβλεπε. Και συζητούσαν, λέει γέροντα, εμένα λέει μ' αρέσει και ο μοναχισμός, μ' αρέσει και ο γάμος. Και δεν ξέρω, λέει, τι να ακολουθήσω. Ο γέροντας μας έλεγε, εγώ λέει ήξερα γιατί κάνει αλλά δεν της είπα, γιατί ήταν λέει πολύ γρουσούζα, τζαναμπέτησα. Και μετά λέει θα ερχόταν να μου πει, α, εσείς μου είπατε παιδευτό και αυτό, και επειδή μου είπατε να μονάσω και δεν πάω καλά. Λέει την άφησα λοιπόν να φάει τα μούτρα της, να τα βρει μόνη της. Μετά από καιρό, είχε καιρό να πάει, πήγε μια μέρα. Λέει, τι κάνεις, καλά. Γέροντα, λέει, παντρεύτηκα. Ωραία, λέει, ήθελες. Ναι, λέει, παντρεύτηκα, αλλά αυτός λέει που παντρεύτηκα είναι ναυτικός και λείπουμε τους μήνες και είμαι μόνο μου και δεν ξέρω τι να κάνω. Ευλογημένη, λέει, ο Θεός σου δώσε αυτό που ήθελες. Και μοναχή και παντρεμένη. Λοιπόν, βλέπετε, ο καλός άνθρωπος τα βλέπει όλα καλά, ε. Όλα καλά. Γι' αυτό επέμενε ο γέροντας Παΐσιος να φτιάξουμε, λέει, ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Άμα φτιάξει κανείς τον λογισμό του, δεν τον πειράζουν. Οι άλλοι, ακόμη και όταν σφάλουνε, τους υπομένει, τους ανέχεται, είναι επιοικής, είναι ανεκτικός. Λοιπόν, τώρα ο μοναχισμός τι είναι? Ο μοναχισμός είναι μεγάλη αγάπη στο Θεό. Γι' αυτό το λόγο γίνεται κανείς μοναχός. Δεν γίνεται γιατί απέτυχε ή δεν μπορούσε στη ζωή, γιατί θα αποτύχει και στο μοναχισμό εάν έτσι ξεκινάει. Γίνεται λοιπόν κανείς μοναχός γιατί αγαπά το Θεό και θέλει να αφοσιωθεί και να αφιερωθεί δίχως τις πολλές μέρημνες, τις μέρημνες του κοσμικού βίου. Ο μοναχός δεν χρειάζεται να χαμογελάσει υποκριτικά στο αφεντικό του, να κάνει υπερορίες, να ξαγρυπνήσει γιατί κλαίει το μωρό του, γιατί έχει δυσκολία οικονομική. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Είναι πολύ πιο ελεύθερος, πολύ πιο απερίσπαστος, πολύ πιο αμέριμνος. Μοναχός λοιπόν κανείς γίνεται κυρίως από αυτό, γιατί αγαπά το Θεό. Αυτό που είπαμε πριν, άγαμος εν το κόσμο. Πάνε σήμερα τα παιδιά σε μια εκκλησιαστική σχολή και μένουν άγαμοι για να γίνουν, λέει, δεσποτάδες. Η αγαμία είναι για την επισκοπήσή τους, αλλά η αγαμία είναι πώς θα αρέσει στο Κυρίο. Γι' αυτό μένει κανείς άγαμος, πώς θα αρέσει το Κυρίο. Εάν, ας πούμε, κανείς δεν είναι για την αγαμία διότι είναι κλίση, δεν μπορούν όλοι, τότε θα έχει προβλήματα στη συνέχεια του βίου του, από αυτά τα γνωστά που ακούμε κατά καιρούς. Χρειάζεται κανείς να είναι αυστηρός με τον εαυτό του
και ειλικρινής και τόμπρος και γνήσιος, και ο Θεός πολύ αγαπά την τομπροσύνη. Θυμάμαι όταν ήμουν στρατιώτης, πήγαινα στο γέροντα Εμιλιανό να εξομολογηθώ. Του έλεγα λοιπόν, γέροντα, έχει ευλογία να βλέπω τηλεόραση. Τότε είχε αρχίσει τηλεόραση. Λέει, έχει. Γέροντα, έχει ευλογία να διαβάζω εφημερίδα. Έχει. Μου άρεσε το θέατρο, το κλασικό. Λέω, έχει ευλογία να πηγαίνω στο θέατρο. Έχει. Μια μέρα θύμασα, λέω, φαίνεται δεν κάνω για μοναχός. Ό,τι του λέω, μου λέει, κάνει. Εγώ νόμιζα έπρεπε να έχω προετοιμαστεί. Πήγα λοιπόν. Λέω, γέροντα, ό,τι σας λέω, μου λέτε ναι. Εκείνος κατάλαβε βέβαια. Μου λέει, άκουσε παιδάκι, στο μοναστήρι δεν πηγαίνουμε φορώντας τα καλά μας. Στο μοναστήρι πηγαίνουμε γυμνοί, αυτοί που είμαστε. Μας κάνεις, σου κάνουμε, μένεις, φεύγεις. Δεν θα φέρουμε την πάντα του Δήμου στην είσοδο της Μονής, ήρθε το καλό παιδί, να το υποδεχθούμε. Απλά λόγια, αλλά πολύ σημαντικά για την ακολούθηση μιας οδού, η οποία δεν είναι μια έτσι φοβερή και υπερβατική, είναι μια κοινωνία εκτός κοινωνίας, μια ζωή αγάπης, και όπως λένε οι παλαιοί αγιορείτες, η μοναχική ζωή είναι παιχνιδάκι. Παιχνιδάκι, εάν την αγαπάς, εάν σου αρέσει. Εάν κανείς, ακόμη και μοναχός, λέει ότι είναι βαριά η καλογερική, δεν έχει καταλάβει τίποτε. Δεν έχει καταλάβει τίποτε. Βαρύ είναι κάτι που το κάνει σαγκαρία. Τώρα εγώ σας αγαπώ, κάθομαι 10 ώρες μαζί, δεν κουράζομαι. Ένα βιβλίο μου αρέσει, σε ένα βράδυ το διαβάζω. Το άλλο να δώσω εξετάσεις, το διαβάζω και ποτέ δεν το διαβάζω. Το μαθαίνω παπαγαλία, να περάσω το μάθημα, να ξεμπερδεύει και μετά από λίγο το ξεχνάω. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Έχω με τη χάρη του Θεού 36 χρόνια στο Άγιο Όρος και νομίζω ότι είναι 36 μέρες. 36 μέρες. Γιατί, να σας πω τώρα και ένα μυστικό εξομολογητικό, στη ζωή μου ποτέ δεν σκέφτηκα να παντρευτώ. Παρότι έτσι ήμουν νέος και ασχολούμαι πολλά και αυτά, πάντα δεν είχα καταλήξει στο μοναχισμό, αλλά ήθελα έτσι να βοηθήσω τους ανθρώπους, ως ιεραπόστολους, ως γιατρός, ως αυτά. Όταν πήγα στο Άγιο Όρος πρώτη φορά, εγώ είπα εδώ θα μείνω. Ακόμη δεν ήξερα τι είναι ο μοναχισμός, δεν είχα διαβάσει. Και αυτό που περισσότερο μου μίλησε στην καρδιά μου ήταν η ηρεμία των μοναχών. Τα μάτια των μοναχών ήταν πολύ εκφραστικά. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί εδώ τόσα χρόνια να κάθονται και να φυλάνε τα ντουβάρια εκεί και ως έτυχε. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, κάτι σημαντικό. Και οι παλιοί γέροντες, ξέρετε, δεν ήταν σαν και εμένα που είμαι φλίερος, δεν μιλούσαν πολύ. Ευλογεί το Κύριος, τι κάνεις το καλό. Μιλούσε όμως αυτή η υπομονή τους, αυτή η καρτερικότητα, αυτή η ειρήνη τους, αυτή η πραότητα, αυτή η ανεξικαϊκία, αυτή η συμπάθεια, η καλοσύνη, η αγαθότητα, πολύ σημαντικά πράγματα. Βέβαια δεν σημαίνει ότι μέσα στον κόσμο δεν μπορεί κανείς, απλώς είναι πιο πολλές οι δυσκολίες. Γνώρισα μια γιαγιά προετών στην Κρήτη, η οποία ήταν 86 ετών και μου λέει, γέροντα, λέει, είμαι 86 χρονών, κακό άνθρωπο δεν συνάντησα στη ζωή μου. Καλά, ήταν δυνατόν? Ήταν καλή και τα βλέπε καλά, ήταν καλή και τα βλέπε καλά. Και τελευταία βγήκε ένα βιβλίο, Ασκητές στον κόσμο, και ήταν λαϊκοί άνθρωποι που ζούσαν πιο καλά και από μοναχούς. Εγώ δεν κάνω τώρα διαφήμιση του μοναχισμού, παρότι μου είπε ο ηγούμενος να κάνω. Αστειεύομαι. Αλλά περισσότερο βέβαια μπορώ να πω γι' αυτό. Εν τούτης, δεν ξέρω αν ξέρετε, έχω γράψει ένα βιβλίο και με βρίζουν και οι μοναχοί και οι έγκαμοι. Έγραψα οι έγκαμοι άγιοι της Εκκλησίας. Και οι μεν μοναχοί λένε, τι είναι αυτά που έγραψες, μόνο οι μοναχοί γίνονται άγιοι και μην μας χαλάσει τη σούπα. Και οι έγκαμοι λένε, μα αυτοί οι γέροντα, οι περισσότεροι ή μαρτύρησαν ή έγιναν μοναχοί στο τέλος. Λέω, κοιτάξτε, τα συναξάρια δεν τα εφεύρω εγώ. Εγώ συνοπτικά παρουσίασα τα υπάρχοντα συναξάρια.
Πάντως και αυτοί οι Άγιοι έγκαμοι μέχρι που έφτασαν στο μαρτύριο ή μέχρι που έφτασαν στο μοναχισμό ζούσαν αγωνιστικά και ασκητικά και μέσα στον κόσμο. Προκαιρού μου έλεγε κάποιος, του το είπε ένας γέροντας, η εποχή μας είναι αντιασκητική. Το Ευαγγέλιο είναι ασκητικό και το σύμβολο της Εκκλησίας μας είναι ο Σταυρός. Ο Σταυρός είναι σύμβολο ασκήσεως και ταπεινώσεως και μαρτυρίου και ταπεινώσεως. Επειδή είμαστε λοιπόν παιδιά της σύγχρονης υπερκαταναλωτικής κοινωνίας και ψάχνουμε όλο και πιο βαθιά πολυθρόνα και πιο πολύ κοκακόλα και πιο πολύ ανάπαυση και ξεκούραση, γι' αυτό ο Θεός δεν μας παρατάει, δεν μας ξεσυνερίζει να πει αφού δεν θέλω, και εγώ τους αφήνω να πάνε σαν τα κούτσουρα στο ποτάμι. Αλλά έχει μια αγωνία για τη σωτηρία μας, για τον καθένα μας προσωπικά και ψάχνει να βρει τρόπους να μας βοηθήσει. Και γι' αυτό βλέπετε στην εποχή μας έχουμε πολλές αρρώστιες και σωματικές και ψυχικές, πολλές ψυχικές ασθένειες, ώστε αυτό που δεν κάναμε εκούσια με την άσκηση, δηλαδή την νηστεία, την αγρυπνία, τις μετάνοιες, να το κερδίσουμε κάνοντας κάποια υπομονή σε αυτά τα παθήματα. Ξαφνικά χάνουμε τη δουλειά μας. Ξαφνικά μας κατηγορούν, μας συκοφαντούν. Είτε είμαστε μοναχοί, είτε είμαστε έγκαμοι. Ξαφνικά αρρωσταίνει το παιδί μας, η γυναίκα μας. Οι ίδιοι εμείς. Και λέμε και εμείς οι χριστιανοί, Θεέ μου, εγώ δεν πήραξα μερμήγκι, γιατί σε μένα. Μου έλεγε ο επίσκοπος Λεμεσού, εγώ λέει περιμένω, πάθω καρκίνο, γιατί όλοι παθαίνουν, γιατί να μην πάθω εγώ, λέει. Δεν είναι για τους άλλους τα βάσανα, είναι και για μας. Και τα βάσανα δεν είναι από έναν τιμωρό και εκδικητή Θεό, αλλά είναι από έναν παιδαγωγό και φιλόστοργο πατέρα για να συνδράμει στη σωτηρία μας με τη λίγη αυτή υπομονή που θα κάνουμε. Και όπως θα έχετε ακούσει και είναι γνωστό, βέβαια πρέπει κανείς προσεκτικά να το λέει αυτό, γιατί άμα βγούμε στην τηλεόραση και το πούμε θα μας περάσουν για τρελούς. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ο Άγιος Καρκίνος. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί γέμισε, λέει, ο παράδεισος καρκινοπαθής. Δηλαδή όλοι αυτοί οι ταλαιπωρημένοι, βασανισμένοι άνθρωποι με τις ακτινοβολίες, με τις χημειοθεραπείες, με τις παρακεντήσεις, με τους πόνους, με τα φάρμακα, τα δύσκολα, αυτός όλος τους ο πόνος θα γίνει φωτεινό, ολόλαμπρο φωτοστέφανο με την υπομονή τους, με την ελπίδα τους, με την εμπιστοσύνη τους στο Θεό. Διαφορετικά πράγματι, αν κανείς δεν έχει την παρηγοριά του Θεού και έχει μια τέτοια βαριά και δύσκολη ασθένεια ή οποιονδήποτε κατατρεγμό, είναι αβάστακτο και δεν έχει συμπαράσταση, δεν έχει καμιά παραμυθία και πονάει και δυσκολεύεται τρομερά και απομονώνεται και μελαγχολεί και έχει κατάθλιψη και γίνονται όλο και χειρότερα τα πράγματα. Λοιπόν, μέσα στο γάμο και μέσα στον μοναχισμό συνδεόμεθα, πρέπει να συνδεόμεθα με τον Χριστό. Η οποιαδήποτε σχέση, φιλική, συγγενική, συζυγική, συνεργασίες, εάν ανάμεσα στα πρόσωπα του ηγουμένου, του υποτακτικού, των συμμοναστών, εάν ανάμεσα στα πρόσωπα δεν είναι ο Χριστός, τότε η σχέση είναι ετοιμόρροπη και έχει σίγουρα ημερομηνία λήξεως. Υπομένουμε, ανεχόμεθα, κάνουμε το χαζό, υποχωρούμε χάριν της αγάπης του Χριστού, χάριν της ομόνοιας, χάριν της ενότητος και έτσι ακούμε τον άλλο, υπομένουμε και δεχόμεθα και τη βλακεία του και την ανοησία του και τη σκληρότητά του. Διαφορετικά είναι ανταγωνιστικές οι σχέσεις, είναι σκληρές, είναι αδυσόπιτες, μας οδηγούν σε απομόνωση και γινόμαστε και εμείς μετά επιθετικοί, νευρικοί, αγχωτικοί και καταταλαιπωρούμεθα. Εάν ο Χριστός δεν είναι ανάμεσα στον σύζυγο και τη σύζυγο, όπως είναι ένα ωραίο αρχαίο βυζαντινό νόμισμα όπου ο Χριστός στέφει
το ζεύγος του αυτοκράτορος και της αυτοκράτηρας, οπωσδήποτε θα έρθουμε σε διαζύγιο. Το διαζύγιο μερικοί το έχουν προετοιμάσει προτού παντρευτούν. Το έχουν σε μια εναλλακτική προσωρινή λύση. Και οπωσδήποτε αν κανείς σκέφτεται έτσι, έτσι θα προχωρήσει. Και το διαζύγιο δεν είναι μόνο ότι τραυματίζει τις ψυχές, αλλά κι αν υπάρχουν παιδιά, και αυτά τα καημένα τι φταίνε. Και μετά έχουν μαθησιακές δυσκολίες, μετά γίνονται και αυτά νευρικά, επιπόλαια, με θρασίδιτα, με αυθάδια, και καταντούν τα καημένα τα παιδάκια για τους εγωισμούς τους δικούς μας, σαν τα μπαλάκια του πικ-πον, το ένα Σαββατοκύριακο στη μάνα, το άλλο Σαββατοκύριακο στον πατέρα. Ο πατέρας κατηγορεί τη μάνα, η μάνα κατηγορεί τον πατέρα και αντιλαμβάνεστε το τι μαρτύριο, το τι κόλαση ζει η ψυχή αυτή η αθώα που δεν φταίει τίποτε και που τραυματίζεται για μια ολόκληρη ζωή. Λοιπόν, για να τελειώσουμε και αυτό που άρχισα, και ο γάμος και ο μοναχισμός οδηγούν στη θέωση. Μετρά ο καθένας τα πνευματικά του κότσια και όχι τι του συνέβη τυχαία στο δρόμο. Το μελετά, προσεύχεται, δεν το ακολουθεί την ημέρα που το σκέφτηκε, το μελετά, και γι' αυτό υπάρχει στο γάμο αραβώνας και στον μοναχισμό η δοκιμή. Η δοκιμή. Στο Άγιο Όρος η δοκιμή είναι από 1 έως 3 χρόνια, που σε αυτό το χρονικό διάστημα δοκιμάζει κανείς και δοκιμάζεται. Και ο αραβώνας είναι ευλογημένος από την Εκκλησία σαν μια περίοδος γνωριμίας, συνεννοήσεως, να δούμε εάν οι άνθρωποι συνεννοούνται, τα βρίσκουν, προσπαθούν τέλος πάντων, οπωσδήποτε υπάρχουν διαφορές, κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Αλλά αυτό το οποίο προείπα, το φίλτρο της αγάπης, ο έρωτας που βάζει ο Θεός στις ψυχές των ανθρώπων, είναι για να παραβλέψουν αυτές τις δυσκολίες, τις διαφορές και να συνεννοηθούν και να συναντηθούν. Νομίζω ότι στη συζήτηση θα πούμε κι άλλα. Εγώ να σταματήσω τώρα εδώ και με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσω τις ερωτήσεις σας, δίχως να δυσκολεύεστε, δεν βαθμολογούμε εδώ, όπως κανείς αισθάνεται να το πει. Είμαστε μια καλή παρέα και νομίζω κάτι θα βγει από την συζήτηση, από το διάλογο. Λοιπόν, ποιος θέλει ή πια να ρωτήσει, ορίστε. Λίγο δυνατά. Είπατε στην αρχή, ναι, ότι μετανιώσατε για τα χρόνια τα οποία δεν πήγατε 4 χρόνια νωρίτερα. Τώρα βέβαια το λέω. Τι συμβουλεύετε και τι γνώμη έχετε για τους πνευματικούς που τρενάρουν πάρα πολύ τα πνευματικοπαίδια τους, αν και εφόσον εκφράσουν μια επιθυμία για το μοναχισμό, να μείνουν, να τελειώσουν τις σπουδές τους, να κάνουν μια εργασία, να μπορέσουν να ζοριστούν εκεί για να δουν αν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν μετά στις υποχρεώσεις που μπορεί, ας πούμε, η υπακοή σε ένα κοινόβιο να τους φέρει, ας πούμε, να πρέπει να αντιμετωπίσουν. Ναι. Είναι μια καλή ερώτηση αυτή. Κοιτάξτε, τώρα έχει πολλές πτυχές. Ένας πνευματικός έμπειρος βλέπει ότι ο άλλος δεν είναι όριμος ή κατασταλαγμένος ή μπορεί να είναι ένας ενθουσιασμός και να του προτείνει μια τέτοια καθυστέρηση για να δοκιμαστεί καλύτερα και να είναι η απόφασή του πιο στέρεη. Μπορεί να είναι και άλλοι βέβαια λόγοι που μπορεί να τους ξέρουμε, μπορεί και να μην τους ξέρουμε. Πάντως το μακρύ τρενάρισμα όπως και το πολύ βιαστικό είναι και τα δύο λάθη. Πάντοτε σε αυτά τα θέματα υπάρχει μια μεσότηση, η μεσότηση είναι αρετή. Δεν χρειάζεται 10 χρόνια κανείς να δοκιμάζεται αν κάνει, δεν είναι έτσι. Θυμάμαι όταν και εγώ τότε πήγα πρώτη φορά στο Αγίο Όρος, είχαμε πάει στον Παπα Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη,
και του λέγω, γέροντα, σκέπτομαι να γίνω μοναχός, αλλά δεν ξέρω πού και μήπως αυτό είναι ένας νεανικός ενθουσιασμός και μετά μετανιώσω. Μου λέει, άκουσε να δεις, παιδάκι μου, κλίση του Θεού, λέει, ξέρεις τι σημαίνει? Λέω, όχι, δεν ξέρω. Γιατί, λέει, εσύ το σκέφτεσαι και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι δεν το σκέφτονται, και μόνο που το σκέφτεσαι είναι κλίση? Απλώς μέσα στο μοναστήρι θα δοκιμαστείς και θα δεις. Και όσο, λέει, για το που θα πας, εγώ, λέει, δεν ξέρω φιλοσοφίες, θα σου πω μια, και πράγματι είχαν οι γεροντάδες ριζοσπαστικές λύσεις. Τώρα, λέει, που θα βγαίνετε, θα πας στη Μονή Δοχειρίου, θα κάνεις μια παράκληση στην Παναγία, την Γόργο Υπήκο, και μόλις τελειώσει η παράκληση θα ξέρεις που είναι να πας. Φεύγοντας είχε νοτιά, δεν έπιασε στο δοχιάρι, βγήκαμε στην Ουρανούπολη, ήρθαμε στην Αθήνα, του έστειλε ένα γράμμα και την τέταρτη μέρα γνώρισα τον γέροντα Εμιλιανό και τον ακολούθησα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ούτε μακρύ τρενάρισμα, ούτε και βιαστικές και ρυψοκίνδυνες και επιπόλες, παρασυρμένοι από έναν ενθουσιασμό είτε για το γάμο είτε για τον μοναχισμό. Αλλά και αυτό, ας πούμε, το να τα λύσουμε όλα, να πεθάνει η μητέρα μας, να πεθάνει ο παππούς μας, η γιαγιά μας, η δουλειά μας, η σύνταξή μας, αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Πρέπει κανείς κάποια στιγμή να έχει και τη λύση του γόρδιου δεσμού. Πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Κάποια στιγμή, εάν ο άνθρωπος πυρπολιθεί από την αγάπη και τον θείο έρωτα που λέμε, δεν τα σκέφτεται αυτά και προχωράει. Όταν δεν το έχει αυτό, είναι πάντοτε επιφυλακτικός. Βάζει, βέβαια, ξέρετε, και ο πονηρός. Και ο πονηρός δεν θέλει. Θέλει να μας ταλαιπωρεί. Βάζει πεπονόφλουδες και δυσκολίες και πειρασμούς. Ναι, και μας δυσκολεύει τα πράγματα για να μας ταλαιπωρεί. Άλλη ερώτηση? Δεν ξέρω αν απάντησα. Ναι, ορίστε. Έστω ότι έχουμε κλείσει προς το γάμο από μικρή ηλικία, 18-19 χρονών, αλλά όλοι μας λένε να τελειώσεις σπουδές σου, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να βρεις μια καλή δουλειά και όλα αυτά τα σχετικά. Τελικά, αυτό όμως δεν φτάσει σε ένα σημείο σου να λέμε ότι όλα πρέπει να τα έχουμε εμείς έτοιμα και να μην περιμένουμε τίποτα από το Θεό να μας το δώσει? Ναι, κοιτάξτε, τώρα ένας, ας πούμε, που είναι 18 χρονών και γνωρίζει μια κοπέλα και μετά από μια εβδομάδα παντρεύεται, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι όριμο, διότι αυτή η οικογένεια θέλει και μια συντήρηση. Δεν μπορεί να τα περιμένουμε ουρανοκατέβατα. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος, όταν πήγε στη Θεσσαλονίκη, οι πρώτοι χριστιανοί καθόντουσαν εκεί στην άκρη και δεν κάναν τίποτε. Λέει, τι κάνετε εδώ? Λέει, περιμένουμε τη Δευτέρα Παρουσία. Ο Απόστολος όμως τους επετίμησε, δεν τους είπε μπράβο, καλά κάνετε. Τι τους είπε? Ο μη εργαζόμενος μη δε και εστιέτο. Δεν μπορεί οι χριστιανοί να ζουν παρασιτικά και εις βάρος της κοινωνίας, ούτε να γίνουν ζητιάνοι, ούτε να εργάζονται οι άλλοι και να τρώνε αυτοί. Όποιος, λέει, δεν δουλεύει, δεν μπορεί να εργάζεται. Τους επετίμησε. Έτσι, δεν χρειάζεται κανείς να πάει 40 χρόνια για να έχει αποκτήσει περιουσία, αλλά τέλος πάντων τις σπουδές του να έχει τελειώσει. Τώρα, αν έχει μια άνεση, ξέρω εγώ, του δίνουν οι γονείς ένα σπίτι και μπορεί να ραβωνιαστεί και να νυμφευτεί νωρίτερα, καλώς. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται και η ανθρώπινη συμμετοχή και συνεργεία. Όπως κανείς, ξέρετε, είναι λάθος να πει, εγώ δεν πάω στο γιατρό, θα με κάνει καλά ο Θεός. Είναι σαν να προκαλούμε. Διότι, λέει η Γραφή, και γάρ αυτόν έκτισεν τον ιατρόν ο Θεός και αυτός τον φωτίζει. Βλέπετε, ο πατήρ Παΐσιος πήγε στο νοσοκομείο και εγχειρίστηκε και δεν πέτυχε εγχείρηση, είχε καρκίνο. Ο πατήρ Πορφύριος είχε 13 ασθένειες. Έπαιρνε φάρμακα, έπαιρνε κορτιζόνη. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν εκοιμήθη στο κελί του στην Αίγινα, εκοιμήθη στο αρετέιο νοσοκομείο. Θαύματα έκανε, αλλά δεν προκαλούσε το Θεό να πει, όχι, δεν θα πάω στο νοσοκομείο, να με κάνεις καλά.
Λοιπόν, χρειάζεται μία διάκριση, διάκριση, λείπει από την εποχή μας η διάκριση, και μία μεσότητα, μία μέση οδός. Ούτε κανείς βιαστικά, ούτε και με μεγάλη καθυστέρηση να γίνουν όλα έτοιμα, να φτιάξουμε και σπίτι, να πάρουμε και αυτοκίνητο, να πάρουμε και ένα δεύτερο σπίτι, να παίρνουμε ένα ενίκιο και τα λοιπά. Διότι έτσι δεν θα κάνουμε ποτέ τίποτε. Θα είμαστε σε μια συνεχή αναβολή. Και ο δαίμονας συνέχεια μας βάζει θα. Όπως έλεγε ο Παπατήχων, ο γέροντας του πατρός Παϊσίου, η κόλαση λέει είναι στρωμένη θα. Όλοι αυτοί που λένε θα μετανοήσω, θα προσευχηθώ, και έρχεται λέει και ο θάνατος που αρχίζει από θα και μένουμε με τα θα. Η κόλαση είναι γεμάτη από ανθρώπους καλών προθέσεων που όμως δεν τα κάνουν πράξη. Άλλο. Ορίστε. Θα κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ο μοναχός. Γιατί θέλω να το κάνω αυτό το ερώτημα. Ο μοναχός μέσα σε μια ερημινιά. Πώς μπορούν να δηλαδή και ζουν μέσα στη μοναξιά, δηλαδή έτσι μόνοι τους. Δηλαδή. Κοιτάξτε, ο μοναχισμός για να ξεκινήσει. Δηλαδή, δηλαδή είναι αλλού σπίτια και αλλού είναι δηλαδή. Ναι, μοναξιά, θα, δηλαδή, θα σας πω, ναι. Κοιτάξτε, η μοναξιά είναι πιο πολύ στον κόσμο παρά στο μοναχισμό. Γι' αυτό το πρώτο βιβλίο που έγραψε είναι «Η κοινωνία της ερήμου και η ερημία των πόλεων». Λοιπόν, βλέπετε μέσα στην πόλη, τον τζαλαπατούν οι άνθρωποι τον άνθρωπο και αισθάνεται σαν να είναι μόνο στον πλανήτη. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχει αγαθές σχέσεις με τους άλλους. Ο μοναχισμός δεν είναι μόνο από ερημίτες, ο μοναχισμός είναι και πρέπει να ξεκινήσει κανείς από το κοινόβιο. Το κοινόβιο είναι μία οικογένεια μοναχών, λιγότερων ή περισσότερων. Μπορεί να είναι ένας, δύο, πέντε, δέκα, μέχρι και 100 και 200 και χιλιάδες. Η Λαύρα του Αγίου Παχωμίου είχε 2.000 μοναχούς. Το Ρωσικό Μοναστήρι στα τέλη του 20ου αιώνα στο Άγιο Όρος είχε 2.000 μοναχούς. Αλλά υπάρχουν και οι σκήτες που είναι σαν χωριουδάκια, που είναι λίγοι στο κάθε καλύβι, και είναι οι ερημίτες οι οποίοι πρέπει να έχουν περάσει από την υπακοή, από το κοινόβιο, και όταν φτάσουν σε κατάσταση πνευματική υψηλή και έχουν την ευλογία του γέροντος, τότε μπορούν να πάνε να μονάσουν ερημητικά στην έρημο ή στα ησυχαστήρια ή στα σπήλαια. Έχουμε και σήμερα στο Άγιο Όρος όλες αυτές τις μορφές, και τους κοινοβιάτες και τους κητιώτες και τους ερημίτες. Όλοι είναι τρόποι μοναχικής ζωής, αλλά δεν μπορεί να πάει κανείς κατευθείαν στην έρημο μόνος του. Εκτός αν πάει στην έρημο με γέροντα και κάνει υπακοή και προχωρήσει. Ναι, πέστε. Καλός μοναχός ή μοναχή, μάλλον καθημερινά ασχολείται με τη μελέτη προσωπική και αυτό βοηθάει στο να αποτεύχουν διαβάσει, έτσι να είναι μια πιο γρήγορη άνοδο στα πνευματικά. Ο καλός οικογενειάς, σύζυγος, κοιτάει την εργασία του και αυτό ξέρετε, η εργασία είναι πολύ δύσκολη, κοιτάει τις πληρωμές του προσωπικού, τις επιταγές, την τάθη στην εργασία να προχωρήσει την επιχείρηση. Και βλέπουμε ότι ίσως, δεν ξέρω, απλώς είναι το ερώτημα, ότι δεν προχωράει τόσο γρήγορα η βιβλιοθήκη. Αν είναι έτσι, αυτό δεν είναι μια μορφή αδικίας. Και αν είναι μια αδικία, δεν πρέπει να το ξαναδεί λίγο ο Θεός. Ξέρετε τι εννοώ. Προσέχει τον μοναχό σου, Θεό μου χάρη, μελετάει και πραγματικά μέσα στην ψυχή να ξέρει να βλέπει την άνοδο και την πώς το είπατε, να το ξαναδεί ο Θεός. Αλλά η ουσία του ερωτήματο είναι αυτή. Ένα ανδρόγυνο ή ένα που προηγάζει σκληρά το πρωί, το βράδυ και το βράδυ στο πρωί, ίσως δεν νομίζω ότι παίρνει την ίδια χάρη. Γιατί, αν είναι έτσι. Μη με προκαλείτε, γιατί θα πω κάτι που δεν θέλω. Όχι, να το πω. Να το πω, Λοιπόν, ο γέροντας Εμιλιανός έλεγε: όποιος είναι έξυπνος γίνεται μοναχός. Κοιτάξτε. Αυτό το είπε στους μοναχούς βέβαια. Κοιτάξτε, θα σας πω. Καταρχάς να ξέρετε ότι οι μοναχοί
έχουν γράψει τους ωραιότερους λόγους περί γάμου. Και είναι λάθος οι μοναχοί να βλέπουν από ψηλά τους λαϊκούς και οι λαϊκοί να αισθάνονται μειονεκτικά απέναντι των μοναχών. Ένα Ευαγγέλιο υπάρχει και το αυτό απευθύνεται και στους εγγάμους και στους μοναχούς. Δεν υπάρχει άλλο για την οικογένεια και άλλο για τον μοναχισμό. Το ίδιο Ευαγγέλιο διαβάζουμε και εμείς και εσείς. Τον γάμο κανείς, όπως είπαμε πριν, και τον μοναχισμό τον επιλέγει. Μεταξύ των δύο επιλέγει. Είναι δική του απόφαση και είναι δική του χρήση της ελευθερίας. Γνωρίζει ότι ο γάμος έχει περιπέτειες, έχει δυσκολίες. Όμως κρίνει ότι τα κότσια του γι' αυτό βαστούν και αυτό ακολουθεί. Και δεν είναι κακό, δεν είναι λάθος. Δεν μπορεί ένας έγκαμος να κάνει ό,τι κάνει ένας μοναχός. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί. Τώρα πρέπει και ο έγκαμος και ο μοναχός, είπαμε, έχει την αυτή στοχοθεσία, τον αυτό σκοπό. Αυτό να το μελετά. Τώρα τη σκληρή εργασία, τις δυσκολίες των παιδιών, της συζύγου, πρέπει να τα έχει σαν εργόχειρο, σαν κομποσχήνη, σαν διακονία, σαν έναν κανόνα. Εγώ κάνω μετάνοιες, εσύ δεν μπορείς να κάνεις μετάνοιες, πρέπει να κάτσεις το παιδάκι που έχει άρρωστο να το ξαγρυπνήσεις, να του βάλεις κάτι, μια πετσέτα βρεμένη, να του δώσεις την ασπιρίνη, να του φέρεις το φάρμακο, ο μοναχός θα πάει στον κήπο, θα πάει στο ξυλουργείο, στο δάσος. Ο έγκαμος θα πάει στην εργασία του, είναι το διακόνημά του, είναι η εργασία του. Δεν μπορεί να κάνει προσευχή, δεν έχει χρόνο όσο μπορεί ο μοναχός, όμως κάτι πρέπει να κάνει, κάτι. Να μην δηλαδή αφαιθεί στο καθόλου, γιατί τότε θα παγώσει η καρδιά του και η ψυχή του θα γίνει ανεμική και έχει και αυτή τις ανάγκες της. Όπως δεν περνά μέρα που να μην φάμε κάτι και να πιούμε κάτι γιατί θα λιποθυμήσουμε από την πείνα, από τη δίψα, έτσι και η αθάνατη ψυχή μας θέλει τροφή. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα, αλλά όπως λένε οι γεροντάδες, να έχουμε ένα μικρό πνευματικό πρόγραμμα, αλλά σταθερό, σταθερό. Μην καθόμαστε 10 ώρες στην τηλεόραση, είδαμε τις ειδήσεις, φτάνει. Και μετά δεν έχουμε χρόνο. Μην διαβάζουμε όλες τις εφημερίδες, όλα τα κουτσομπολιά. Μετά λέμε δεν έχω συγκέντρωση στην προσευχή, έχω λογισμούς. Άμα έχεις κουτσομπολέψει όλη την Πάτρα μετά των περιχώρων, είναι αδύνατον το βράδυ να είσαι συγκεντρωμένος στην προσευχή. Αν κανείς έχει τη σκέψη του στο Θεό, εκεί που πάει με το αυτοκίνητο και έχει καθυστέρηση, όπως το λένε, traffic, να λέει την ευχή, μπορεί. Εκεί που πλένει πιάτα η γυναίκα και έχει έγνοιες, μπορεί να προσεύχεται. Εκεί που πάει ο άλλος στο κτήμα, μπορεί να προσεύχεται. Έχεις μια δυσκολία, μην ταράζεσαι, να επικαλεστείς το Θεό. Μιλάω σε τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί πολλά πράγματα να καταφέρει μέσα στον κόσμο και υπάρχουν άνθρωποι πολύ ταπεινοί και πολύ αγαθοί και εκλεκτοί μέσα στον κόσμο. Και μην περιμένουμε ιδανικές καταστάσεις, δηλαδή πότε θα έχουμε κατάνοιξη, πότε θα πάρουμε το εφάπαξ και τότε θα κάνουμε πολύ προσευχή. Μπορεί να μην το πάρουμε το εφάπαξ. Τώρα όπως λένε θα τα κόψουν κιόλας. Λοιπόν, χρειάζεται να ζήσουμε το σήμερα και δώσει μην σήμερον. Αυτή η αναβλητικότητα είναι πονηρό παιχνίδι του πειρασμού. Λοιπόν, μας έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, γι' αυτό που είπα πριν για την κατάνοιξη, σε ένα γυναικείο μοναστήρι είχαν έναν παπαγάλο και τον είχαν μάθει οι καλόγριες να λέει «Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον». Ο παπαγάλος δεν καταλάβαινε τι έλεγε, το έλεγε μηχανικά, μηχανικά. Μια μέρα φύσηξε και χτύπησε η πόρτα ξαφνικά. Και ο παπαγάλος λέει «Κύριε Λέησον», τότε λέει το είπε από την καρδιά του. Αλλά από το τυπικό πήγε στο εγκάρδιο. Λοιπόν, μην περιμένουμε κι εμείς ιδανικές μέρες για να προσευχηθούμε, για να μελετήσουμε. Λίγο, βλέπετε καμιά φορά πώς η βρύση
χάνει νερό, έτσι σταγόνα, και αυτή η σταγόνα, επειδή είναι συνεχής, γουβιάζει το μάρμαρο. Το μάρμαρο γουβιάζει. Γι' αυτό να έχουμε ένα μικρό αλλά σταθερό. Όχι σήμερα πολύ, αύριο καθόλου. Μετά, αν περιμένουμε πότε θα έρθουν οι ιδανικές στιγμές, θα μπορεί να περάσουν και μήνες και μήνες. Παγώνει η καρδιά, ακόμη χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Λοιπόν, επιλέξαμε τον έγκαμο βίο. Δεν πρέπει να κλαίμε τη μοίρα μας και να λέμε «Ωμαρα, έπρεπε να γίνω μοναχός», διότι η δουλειά του δαίμονα είναι να μας βάζει σε μια καταστασία. Να λέει στον έγκαμο «Για δεν έγινες μοναχός», να λέει στον μοναχό «Για δεν έγινες έγκαμος». Να θέλει δηλαδή να μας βγάλει από εκεί που είμαστε. Καλούμεθα λοιπόν να βιώνουμε το σήμερα, να βιώνουμε την πραγματικότητα, να είμαστε ρεαλιστές και να κάνουμε έναν καλός εννοούμενο συμβιβασμό με την υπάρχουσα πραγματικότητα. Άλλα πράγματα αλλάζουν, αλλά δεν αλλάζουν και πρέπει να τα υπομείνουμε. Θα σας φανεί παράξενο αυτό που θα πω, αλλά θα το πω. Εγώ τώρα δεν μπορώ να επιλέξω μάνα, να πάω να βρω μια άλλη πιο όμορφη, πιο νέα. Είναι η μάνα μου αυτή, μία, δεν έχω άλλη. Πρέπει λοιπόν να την υπομείνω, τον ίδιο και τον πατέρα μου και τα αδέλφια μου, το ίδιο και τη γυναίκα μου. Θα χωρίσεις, η άλλη θα είναι πιο στρίγκλα από αυτή. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, μετά θα λες, αχ, γιατί δεν χώρισα, γιατί αυτό. Θα αλλάξεις δουλειά και εκεί θα υπάρχουν προβλήματα. Ήταν ένας μοναχός, είχε πειρασμός, σηκώθηκε να φύγει. Τον ακολουθούσε ο δαίμονας. Λέει, πού πας, λέει, εγώ πάω να σε αποφύγω. Λέει, πάω να ετοιμάσω το μέρος που θα πας. Λοιπόν, παντού είναι ο δαίμονας, παντού είναι πειρασμοί, παντού υπάρχουν προβλήματα. Καλούμεθα να βιώσουμε την πραγματικότητα. Μην είμαστε ονειροπόλοι, μην είμαστε παρελθοντολόγοι. Το παρελθόν όποιο και αν είναι πέρασε, καλός κακός, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω να το διορθώσουμε, μας έδωσε μια εμπειρία. Το μέλλον είναι άπιαστο, άγνωστο. Η εμπειρία του παρελθόντος μας καλεί να βιώσουμε το παρόν. Θα κάνουμε ένα μικρό προγραμματισμό για το μέλλον, αλλά όχι και απόλυτα πράγματα, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και έτσι κανείς θα ηρεμεί, θα ησυχάζει και θα δοξάζει τον Θεό και για τον γάμο του και για τον μοναχισμό του και για ότι είναι έκαστος εφό ετάχθη. Να είναι καλός εκεί που είναι. Ο μαθητής καλός μαθητής, ο δάσκαλος καλός δάσκαλος, ο οικογενειάρχης καλός οικογενειάρχης, ο μοναχός καλός μοναχός. Έκαστος εφό ετάχθη. Η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί την εικόνα του σώματος. Είμαστε όλοι μέλη ενός σώματος, του σώματος της Εκκλησίας. Η εργασία του χεριού είναι να τρώμε, να γράφουμε, να κάνουμε το σταυρό μας. Του ποδιού, άλλη του χεριού. Μην ζητάμε τη δουλειά του ποδαριού να την κάνει το χέρι και του χεριού το πόδι. Άλλη δουλειά είναι των μοναχών, άλλη των εγκάμων, άλλη των κληρικών, άλλη των επισκόπων, άλλη... Ο καθένας έχει έναν ρόλο, να είναι καλός στο ρόλο του, στη θέση του, στη σκοπιά του και να μην μεμψημυρεί και να μην ελιθορίζει σε κάτι άλλο. Να βιώνει αυτό που είναι και να χαίρεται αυτό που είναι και να αγαπήσει αυτό που είναι και να διορθώσει αυτό που είναι όσο μπορεί. Ορίστε. Πάτε, θέλω να ρωτήσω ότι εφόσον ζούμε μέσα στην οικογενειακή ζωή, ξέρουμε ακριβώς πώς είναι, ξέρουμε τις δυσκολίες. Γίνεται να διαλέξουμε έναν δρόμο χωρίς να δοκιμάσουμε και τον εαυτό μας στον μοναχισμό. Γνωρίζουμε την οικογενειακή ζωή, είπατε ποια είναι. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η μοναχική. Δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας εντοχές του και το πώς ίσως θα μπορούσαμε να απαντήσουμε αυτό το να κοιτάξτε, σας είπα ότι ο άνθρωπος σε κάποια ηλικία είναι σε ένα σταυροδρόμι. Τι θα ακολουθήσει? Εκεί θα προσευχηθεί, θα μελετήσει, θα ζητήσει και τη συμβουλή του πνευματικού και θα δει και μέσα του προς τα που κλείνει. Άμα πάει κανείς σε ένα μοναστήρι και κοιτάει ποια πόρτα είναι πιο γρήγορα ανοιχτή να φύγει, εντάξει, δεν κάνει, δεν πειράζει. Άμα, ας πούμε, βλέπει ότι δεν έχει μία έλξη για το γάμο, ένα πόθο, ένα σκύρτημα, το θέμα είναι κανείς να μην
γίνει έτσι παράξενος και λεπτολόγος και δεν κάνει τίποτε. Γιατί αυτό θα είναι μια δυστυχία. Θα είναι μια δυστυχία. Οπωσδήποτε για κάτι κάνουμε. Και αυτό θα το μελετήσουμε και ούτε αυτό να γίνει μια ολόκληρη ζωή να ψάχνουμε. Πρέπει να βάλουμε μια αρχή. Ορίστε. Είπατε πριν οι δύο άνθρωποι για το γάμο πρέπει να κάνουν τα χνότα τους. Να ταιριάζουν. Ναι, και όχι να κοιτάμε τα εξωτερικά, ας πούμε. Εντάξει, τόσο. Δεν θα πάρουμε και ένα θεοπάλαβο, εντάξει. Πείτε μου λίγο, πιστεύετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποια παιδεία, ας πούμε, πνευματική, βλέποντας εξωτερικά ίσως ότι με κάποιον επικοινωνεί, αλλά αυτός να μην έχει καμία σχέση με την Εκκλησία, θελοτυφλή, ναι. Γίνεται αυτό. Κοιτάξτε, είπαμε, καταρχάς πρέπει να συζητήσει ο ένας με τον άλλον, να δούνε αν μπορούν να ταιριάξουν, να εννοηθούν σε μερικά βασικά τουλάχιστον πράγματα. Ξέρετε, δεν είναι απόλυτο αυτό, διότι έχουμε προβλήματα και μεταξύ δύο πολύ καλών χριστιανών. Και χριστιανοί χωρίζουν. Και χριστιανοί έχουν εγωισμό. Και μπορεί ένας άνθρωπος να μην είναι τόσο της Εκκλησίας, αλλά να είναι καλής προαιρέσεως και να συνεννοηθούμε και να προχωρήσουμε και να τον επηρεάσουμε. Απ' την άλλη πάλι, βλέπετε, η μητέρα των Αγίων Αναργύρων, η Αγία Θεοπίστη, ήταν χριστιανή. Ο σύζυγός της ήταν ειδωλολάτρης. Δεν τον χώρισε. Τα παιδιά της τα έκανε Αγίους, τους Αγίους Αναργύρους. Μετά βοήθησε και το σύζυγό της. Το ίδιο και η Αγία Νόνα, η μητέρα του Αγίου Γρηγορίου. Ο σύζυγός της, ο Γρηγόριος κι αυτός, ήταν νομικός και ειδωλολάτρης. Σε μεγάλη ηλικία, με τις προσευχές της, με το παράδειγμά της, με την υπομονή της, τον επηρέασε, τον άλλαξε, βαπτίστηκε, έγινε και επίσκοπος, έγινε Άγιος. Όμως εάν, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι μορφωμένος, καλός, έξυπνος και σου λέει δεν θέλω καμία σχέση με την Εκκλησία, ούτε θα βαπτιστούμε ούτε θα παντρευτούμε, εκεί είναι ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί κανείς να ξεκινήσει όταν δεν έχει καμία διάθεση τίποτε. Εδώ βλέπετε, προσευχές κάνουμε, πνευματικούς έχουμε, γάμο κάνουμε, το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται και πάλι τσακωνόμαστε. Σκεφτείτε δίχως καμία θεία βοήθεια να πάμε να λύσουμε τα πράγματα. Δεν είναι, και να ζήσουμε μαζί μια ολόκληρη ζωή. Πάει, δεν θα το αντέξουμε, δεν θα προχωρήσει. Γι' αυτό πρέπει να τα σκεφτόμαστε αυτά, να μην μένουμε στα εξωτερικά, σε αυτά που είπαμε, αλλά και ότι ξέρω εγώ είναι καλός άνθρωπος και ξέρει πολλά. Εντάξει, δεν σημαίνει και πολλά πράγματα αυτό. Δεν σημαίνει. Είναι να συνεννοηθούμε και σε κάποια βασικά πράγματα πρέπει οπωσδήποτε. Εκτός αν δεν έχουμε αυτό τον φόβο του Θεού και το σέβας και δεν μας νοιάζει αυτό, μας νοιάζει μια εντελώς κοσμική ζωή, να περνάμε καλά και τίποτα άλλο. Αλλά δεν θα περνάμε καλά και εκεί θα έχουμε κενά πολλά με την κοσμική μόνο ζωή. Ορίστε. Υπάρχουν κριτήρια στην επιλογή συντρόφου για το γάμο και στο μοναστήριο, τέλος πάντων για το μοναχισμό? Κριτήρια είναι και προσωπικό αυτό. Εάν υπάρχουν κριτήρια για την επιλογή του προσώπου για το γάμο ή του μοναστηριού. Κοιτάξτε, ένα βράδυ με πήρε τηλέφωνο μια κυρία. Λέει, γέροντα, εγώ είμαι πολύ καλή, είμαι πνευματική, λέει. Το κατάλαβα μόνο που το είπες. Και δεν βρίσκω, λέει, πνευματικό στα μέτρα μου. Τώρα κι εγώ δεν ήθελα να την πικράνω. Λέω, ακούστε κυρία μου, τι ώρα είναι? Λέει, 10. Λέω, τώρα θα κοιμηθείτε? Ναι, λέει, θα κοιμηθώ. Το πρωί που θα ξυπνήσετε, τον πρώτο παπά που θα βρείτε στο δρόμο, να πάτε να εξομολογηθείτε, αρκεί να είναι κανονικός ιερεύς της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Λέει, μα αυτό που σας λέω, θα σας δώσει άφεση αμαρτιών, λέω, πάντως. Άφεση αμαρτιών θα σας δώσει. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι έτσι οπωσδήποτε ο γάμος όποιον συναντάμε.
υπάρχει, ξέρετε, το συναίσθημα, δεν είναι κακό. Απλώς δεν πρέπει να κινούμεθα μόνο με το συναίσθημα. Γι' αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία, για άλλο θέμα, αλλά και για όλα ισχύει αυτό. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, ο μεγάλος αυτός θεολόγος, ο οποίος λέγει ότι πρέπει ο νους να κατέβει στην καρδιά και να συνεργαστεί η καρδιά με το νου, δηλαδή η λογική με το συναίσθημα. Με το συναίσθημα. Όταν μια μητέρα γεννά ένα παιδάκι και είναι αλήθωρο και το θεωρεί το πιο όμορφο, δεν είναι τρελή, αλλά έχει την αγάπη, είναι το μητρικό φίλτρο. Ένας νέος αγαπά μια νέα, η οποία μπορεί να μην είναι και τόσο όμορφη, αλλά τη θεωρεί ότι δεν υπάρχει καλύτερη από αυτήν. Γιατί είναι ο έρωτας. Κάτω εκεί στο τηλέφωνο, μα τι λένε, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, και ενώ δεν του αρέσει το καφέ χρώμα, βάφει όλα του τα ρούχα καφέ, γιατί αρέσει της κοπέλας. Αυτό το βάζει ο Θεός, είναι ωραίο αυτό, είναι αγνό, είναι ιερό. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε, να το καλλιεργήσουμε και φυσικά να υπάρχει και ανταπόκριση. Αυτό είναι το βασικό, ξέρετε. Αυτό που λέμε να ταιριάζει το αγνό, αυτό είναι να συνεννοηθούμε, να μπορούμε να μην ο ένας παίρνει από εκεί, ο άλλος από εκεί, πάει, θα διαμελιστούμε. Τώρα στο μοναστήρι, όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους και όλα τα μοναστήρια καλά είναι. Το Θεό υμνώνε, ακολουθίες κάνουνε, για τη σωτηρία μιλάνε, αλλά άλλος αναπαύεται στο ένα, άλλος αναπαύεται το άλλο. Η ανάπαυση είναι κάτι της ψυχής, όχι ότι και πρέπει να είμαστε, όπως προείπα, ειλικρινείς και τίμοι, όχι ότι πάω και βρίσκω ένα γέροντα επειδή θα καλοπερνάω, θα μου κάνει τα θελήματά μου, ούτε μπορώ να πάω στο μοναστήρι να βάλω όρια και όρους. Εγώ, ξέρετε, κάθε εβδομάδα πρέπει να πηγαίνω στη μητέρα μου. Εγώ, ξέρετε, θέλω αυτό. Δεν πάει κανείς ανοιχτός εκεί. Άμα υπάρχει μια ανάγκη θα το πει, θα συνεννοηθούμε. Όταν ήρθε ο πατήρ Χρυσόστομος σε μένα να μείνει μαζί, του λέω, κοίταξε Χρήστο το λέγανε, εγώ δεν θέλω ούτε υπακοές, τίποτα. Θέλω να μην μάθω κάτι για σένα από άλλον. Δηλαδή να είσαι ειλικρινής. Πες, γέροντα, αυτό μου δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Φυσικά, συντοχρόνο ο άνθρωπος λεπτύνεται, αρχίζει να αντιλαμβάνεται τι θέλει ο γέροντας. Και όπως μας έλεγε ο γέροντάς μας, ο πατήρ Εμιλιανός, το πρώτο σκαλοπάτι της πνευματικότητος είναι η ευγένεια. Η ευγένεια. Όχι με το δυτικό τρόπο φερσίματος, αλλά με το να ακούς τον άλλον, να ανέχεσαι τον άλλον, να υπομένεις τον άλλον, να κάνεις το του άλλου. Δεν θέλει η γυναίκα σου να πας βόλτα, μην πας. Αύριο θα θέλεις εσύ, δεν θα θέλει εκείνη. Έτσι πρέπει να τα συντεριάξουμε, να συνεννοηθούμε. Δεν μπορεί συνέχεια να στείλουμε το εγώ μας, το θέλημά μας, τότε να μην παντρευόμαστε. Δεν μπορούμε να βασανίζουμε τον άλλον ή να του λέμε ότι τον αγαπάμε και να θέλουμε πάντα να κάνουμε το δικό μας. Η αγάπη και υποχωρεί και θυσιάζεται και χαίρεται να κάνει το του εταίρου, χαίρεται να πηγαίνει λίγο πιο πίσω, να αφήνει χώρο και θέση για τον άλλον. Λοιπόν, τα κριτήρια είναι αυτό, η ανάπαυση της ψυχής. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε και να το δούμε. Ναι, πέστε. Όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι έχει κλείσει στο γάμο, περνάνε όμως τα χρόνια, φτάνει 30-35 χρονών και δεν έχει βρει κάτι. Πιστεύετε ότι δεν έχει οικονομήσει ο Θεός ακόμα ή ότι κάνει κάτι λάθος? Και πριν, και μια άλλη ερώτηση δεύτερη, είναι ότι είπατε πριν ότι θα πρέπει, ότι ο Θεός βάζει την αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ναι. Θα πρέπει να γίνει η επιλογή συντρόφου μόνο και μόνο με τη λογική επειδή περνάνε τα χρόνια? Ναι, κοιτάξτε τώρα, θίγονται πολλά. Κοιτάξτε, ο Θεός μας έπλασε ελευθέρους. Δεν είναι ότι ο Θεός μας δεσμεύει να κάνουμε κάτι. Είμαστε τέλεια ελεύθεροι να ακολουθήσουμε το γάμο ή τον μοναχισμό. Τώρα ως προς το ότι υπάρχει μια τέτοια δυσκολία, δηλαδή μεγαλώνουμε, έχουμε αποφασίσει να παντρευτούμε και δεν βρίσκουμε να παντρευτούμε, σε αυτό δεν φταίει ο Θεός. Μπορεί να φταίμε εμείς με το να είμαστε, ας πούμε, μίζεροι και πολύ υπερβολικοί
και ο ένας μας ξυνίζει και ο άλλος μας βρωμάει και όχι, πρέπει να έχει γαλανά μάτια και έτσι φρύδια και έτσι μαλλιά. Εντάξει, πρέπει και εμείς να δούμε κάπως πιο ανοιχτά τα πράγματα και να... Όχι επειδή περνάει ο καιρός να μας πιάσει ένα άγχος και ως εκ τούτου αφού δεν βρέθηκε αυτό που απόλυτα ζητούσαμε να κάνουμε μεγάλες εκπτώσεις και ότι τύχει να... Όχι, δεν το λέω έτσι. Αλλά μήπως φταίμε και εμείς για αυτή την καθυστέρηση. Καμιά φορά μπορεί να φταίμε. Ή ξέρω εγώ, καμιά φορά φταίνε και οι γονείς. Όχι, δεν θα πάρεις αυτόν, θα πάρεις αυτόν. Αυτό είναι λάθος. Όταν οι γονείς γίνονται πιεστικοί σε αυτά τα πράγματα, δεν κάνουν καλό. Δεν κάνουν καλό. Εντάξει, τους σεβόμεθα τους γονείς, θα πούνε τη γνώμη τους, αυτό θα τους ακούσουμε, θα μιλήσουμε, αλλά δεν μπορούν να δεσμεύσουν στο τι θα ακολουθήσει κανείς, είτε τον γάμο είτε τον μοναχισμό. Και κάποια στιγμή συμβαίνει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο και εχθροί αυτού, οι οικιακοί αυτού. Εχθροί γίνονται ακόμη και όταν θέλουμε εμείς να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού. Θέλει λοιπόν μια έτσι ειλικρινή ενδοσκαφή να δούμε μέσα μας βαθιά γιατί συμβαίνει αυτό και να, εάν σε κάτι φταίμε, να το διορθώσουμε και να προχωρήσουμε. Ναι. Να μην κολλησιεργούμε, δηλαδή να μην γινόμαστε σχολαστικοί. Στην αρχή ότι υπάρχουν δύο δρόμοι, ο Ναρχός και ο κόσμος. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπως είναι οι Μητροπολίτες, οι οποίοι είναι μοναχοί μες στον κόσμο. Ναι. Και πιστεύω ότι πρέπει να είναι η στάση τους πιο κοντά σε αυτό που λέμε μοναχός ή στον κόσμο. Ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα ειδικό θέμα. Είναι η άγαμη κληρική εν το κόσμο. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ λίγα θα πω τώρα. Είπαμε ότι η αγαμία καταξιώνεται μέσα στο ράσο και ένας άγαμος κληρικός κανονικά, κατά την ακρίβεια, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος, όχι τυπικά, πραγματικά σε μοναστήρι. Έχουμε βέβαια αυτήν την παράδοση από πολλών ετών. Οι αρχιμανδρίτες, που ο αρχιμανδρίτης, ξέρετε, σημαίνει αρχηγός μάνδρας. Κανονικά αρχιμανδρίτης είναι ο ηγούμενος. Καταχρηστικά έχουν στον κόσμο οι άγαμοι τον τίτλο του αρχιμανδρίτου. Κανονικά είναι ιερομόναχοι, έτσι πρέπει να λέγονται, και όχι αρχιμανδρίτες. Βέβαια τώρα φύγω μεγάλα θέματα. Τέλος πάντων, κατ' οικονομία ζουν εν το κόσμο, αλλά θα πρέπει κατά το δυνατόν να ζουν ως μοναχοί. Ως μοναχοί, δηλαδή με ακτιμοσύνη, με σοφροσύνη, με προσοχή στο βίο τους, στη ζωή τους, στη σχέση τους. Μια ασφάλεια, ας πούμε, ενός αγάμου στον κόσμο είναι να ζει με τους γονείς του. Είναι μια ασφάλεια. Το καλύτερο βέβαια είναι να είναι στο μοναστήρι και να εξέρχεται της μονής, αν πλησίων η μονή, ή τέλος πάντων να έχει ένα σύνδεσμο με τη μονή, με ένα πνευματικό. Είναι αλήθεια, σας λέω, δεν το λέω χάρη τη συζήτηση ή των παρόντων, ότι υπάρχουν εκλεκτοί, το επαναλαμβάνω, ιερομόναχοι, αρχιμανδρίτες μέσα στον κόσμο, αλλά, συγχωρέστε με να πω, υπάρχουν και πολλά παρατράγουδα. Και σε αυτό που φαντάζεστε, αλλά και σε άλλους που φαίνονται καλοί, αλλά κοιτούν τα μανικετόκουμπα, τις κολόνιες, τα διπλωμάνσετα και μένουν σε αυτά και τίποτε άλλο και ξεχνάμε γιατί ακολουθήσαμε τον δρόμο αυτό. Ξεχνάμε. Θέλει να είμαστε ειλικρινείς και τίμοι. Ποιοι μιλάνε έξω, είναι άλλοι. Και λοιπόν, μισό λεπτό. Κανονικά η Εκκλησία, ξέρετε, τους επισκόπους τους επέλεγε στην αρχαία εκκλησία από τα μοναστήρια. Από τα μοναστήρια. Το μοναστήρι ήταν ένας τόπος βοηθείας του ανθρώπου και ανόδου στα τρία βασικά σκαλοπάτια της Ορθοδόξου Πνευματικότητος που είναι κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Για να γίνεις επίσκοπος έπρεπε να είσαι θεωμένος.
Και όπως λέγει ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας, ο επίσκοπος πρέπει να είναι θεατής του ακτής του φωτός. Και έτσι είναι τα κριτήρια. Να είναι δηλαδή άνθρωπος του Θεού αληθινός, δηλαδή όχι να διάβασε στα βιβλία για τον Θεό, αλλά να ζει τον Θεό, να βιώνει τον Θεό, να... και αυτόν τον Θεό μετά να παρουσιάσει στο πίμνιο, στο πίμνιο. Εάν ας πούμε δεν έχει αυτήν την κατάσταση, δεν μπορεί. Ποιος σήμερα, δεν λέω, εγώ δεν ξέρω τις καρδιές των επισκόπων μας, όλοι καλοί είναι, την ευχή τους να έχουμε, αλλά σήμερα θεωρείται κόλλημα να βγεις από το μοναστήρι για δεσπότης. Καταλάβετε, πήγαμε σε άλλο άκρο. Σου λέει αυτός δεν έχει ποιμαντική πείραν, πώς θα γίνει λέει επίσκοπος. Επίσκοπος θα γίνει αυτός που είναι στα γραφεία, αυτός που έχει διοικητική πείρα. Μα δεν είναι διοικητής ο επίσκοπος. Ο επίσκοπος είναι ποιμένας. Ο επίσκοπος στη χειροτονία του χειροτονείται γιατί για να διαφυλάτει τα δόγματα, να τα γνωρίζει και να τα διαφυλάτει, να τα υπερασπίζεται. Και κακώς λέγεται δεσπότης, είναι λάθος. Επίσκοπος σημαίνει επισκοπώ, κάθομαι ψηλά και παρατηρώ μήπως κανένα πρόβατο τάρπαξε κανένας αιρετικός να το επαναφέρω, να διδάσκει τα δόγματα, να ομολογεί τον Τριαδικό Αληθινό Θεό. Και το κύριο έργο του επισκόπου είναι αυτό, η διατήρηση της πίστεως αμόλυντης και η λειτουργία και η χειροτονία και τα εγγένεια, αυτά είναι τα έργα του επισκόπου. Και τα άλλα τα αφήνει στο γραμματέα. Δεν είναι δουλειά του επισκόπου να υπογράφει πράξεις και αυτά, εντάξει είναι, αλλά δεν είναι η κύρια δουλειά του, διότι σήμερα είναι το κύριο έργο αυτό. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο ειδικό θέμα. Δεν είναι του παρόντος, κάποιος πίσω. Θύμιος έχει μια καθώς. Ναι. Θα λάβω τις φορές και μιλάμε μεταξύ γάμου και μοναχισμού. Ναι. Γιατί ένας έγκαμος μπορεί να φύγει να γίνει μοναχός. Ένας μοναχός μπορεί να φύγει να πάει να παρακολουθεί. Ναι. Ούτε ξέρετε ένας έγκαμος μπορεί έτσι μια μέρα αποφασίζει και γίνεται. Ξέρετε ότι ένας έγκαμος για να γίνει μοναχός πρέπει να έχει τη συγκατάθεση της σύζυγου του. Εάν η σύζυγος δεν επιτρέπει, δεν μπορεί να γίνει. Και αν γίνει μοναχός πρέπει και εκείνη κανονικά να γίνει μοναχή. Και αν υπάρχουν μικρά παιδιά δεν μπορούμε να τα εγκαταλείψουμε τα παιδιά στο δρόμο και να πάμε να γίνουμε μοναχή. Αυτά είναι λάθη σοβαρά. Θυμάμαι όταν πήγα το 1985 στη Σκήτη, εκεί που είμαι τώρα, μια από τις πρώτες μέρες ήμουνα μόνος μου τότε. Μόλις είχα τελειώσει την πρωινή ακολουθία, ήρθε ο πατήρ Παΐσιος, μέναμε κοντά εκεί απέναντι. Χτύπησε, λέω ποιος είναι πρωί-πρωί, ανοίγω, είδα το γέροντα, χάρηκα βέβαια. Λέω γέροντα, περάστε, λέει ήρθα ευλογημένη, πως έχεις καμιά ανάγκη να σε βοηθήσω. Λέω όχι τίποτε, καθίσε λοιπόν. Μου λέει άστα, πρωί-πρωί σήμερα είχα δύο κρούσματα. Λέω τι κρούσματα. Λέει ήρθε ένας 45 χρονών, μου λέει θέλω να γίνω μοναχός. Λέω, τι, πού είσαι, τι κάνεις. Λέει, είμαι παντρεμένος, έχω δύο παιδιά. Λέει, τι είναι τα παιδιά στο δημοτικό. Λέει, κοίταξε, θα τελειώσουν το δημοτικό, θα τελειώσουν το γυμνάσιο, θα τελειώσουν το λύκειο, θα τελειώσουν το πανεπιστήμιο, θα τα παντρέψεις και μετά θα έρθεις να σου πω που θα πας, γιατί εγώ δεν κρατάω. Έτσι κάνουν παιδιά και τα παρατάμε και γινόν. Ο δεύτερος λέει, χειρότερος από τον πρώτο. Αυτός λέει, είχε σοβαρό πρόβλημα. Λέει γέροντα ήρθα λέει να μου δώσει την ευχή σας γιατί γνώρισα μια γυναίκα πιο πνευματική να παντρευτώ την άλλη την πιο πνευματική. Καταλαβαίνετε ακούν και οι γεροντάδες. Λοιπόν πρέπει λοιπόν όπως είπαμε με αυτές τις προϋποθέσεις ένας έγκαμος να γίνει μοναχός και ένας μοναχός οπωσδήποτε και ποτέ δεν επιτρέπεται να αφήσει το σχήμα. Φυσικά δεν είναι αλυσοδεμένος, μπορεί να το αφήσει, αλλά είναι μεγάλη αμαρτία. Μεγάλη αμαρτία. Είναι διαβίου αυτή η ακολούθηση, δεν είναι μία δοκιμαστική και προσωρινή. Ως δόκιμος βέβαια μπορεί να φύγει, αλλά μετά την κουρά του είναι μεγάλη, επαναλαμβάνω, αμαρτία και πολλοί άνθρωποι, όχι πολλοί, αυτοί ο τέλος πάντων, έτσι λειτουργεί ο πνευματικός νόμος, όχι ότι εκδικείται και τιμωρεί ο Θεός, ήτανε δυστυχισμένοι. Γνώρισα μία περίπτωση ενός μοναχού, ο οποίος τέλος πάντων ήταν λίγα χρόνια μοναχός, οι γονείς του τον
ταλαιπώρησαν, πήγε να εγχειριστεί, τον πεντρέψαν δια της βίας και μετά παντρεύτηκε, έκανε ένα παιδί, δύο δεν θυμάμαι, επέστρεψε σε μεγάλη ηλικία στο μοναστήρι και επί 20 χρόνια έζησε μια πολύ θαυμαστή ζωή μετανοίας και όταν εκοιμήθη μυρόβλησε, ευωδίασε. Τώρα τα τελευταία χρόνια στη Μονή Γρηγορίου, πατήρ Μακάριος. Και όλοι κατάλαβαν ότι έγινε ευπρόσδεκτη η μετάνοιά του αυτή, διότι ο άνθρωπος δίχως τη θέλησή του τον πιέσανε περιβολικά, ήταν και νέος και επανήλθε και αυτό είναι η μόνη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιστροφή στο σχήμα, έστω και μετά από καιρό, έστω και μετά από ό,τι έκανε ο άνθρωπος. Ναι. Γι' αυτό και θέλει μελέτη και προσοχή. Δεν είναι πράγματα αυτά επιπόλαια που δοκιμάζουμε και φεύγουμε και τα αφήνουμε. Έτσι. Ορίστε. Γέροντα, θα ήθελα να μας και αγραφήσετε λίγο τις σχέσεις δύο νέων πριν τον γάμο και πριν τον αγαπώνα και ρωτήσετε και το ερώτημα της συγκατοίκησης που σημαίνει μας είναι πολύ... γίνεται συχνά. Ναι, ναι, έλεγα τόση ώρα πως δεν το ρωτήσετε αυτό. Κοιτάξτε, η Εκκλησία μας, επειδή μας αγαπάει, είναι μερικές φορές αυστηρή. Γνωρίζω βέβαια την κατάσταση και των νέων και του κόσμου και το τι λέγεται και το τι γίνεται. Δηλαδή γνωρίζω, τα ακούω. Ο πατήρ Παΐσιος έλεγε με την χαρακτηριστική του έτσι απλότητα και το χιούμορ του. Πηγαίναν καμιά φορά μαθητές, φοιτητές, τον ρωτούσαν γι' αυτά. Λέει, μέχρι να τελειώσεις το πανεπιστήμιο το θέμα βάλτο στο ψυγείο. Ναι, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό βέβαια. Κοιτάξτε, η Εκκλησία μας δεν αποκεφαλίζει κανένα. Η Εκκλησία μας δεν υπάρχει αμάρτημα που να μην το συγχωρεί. Η Εκκλησία μας, επειδή μας αγαπάει, είπα πριν και το ξαναλέω, μας προστατεύει και μας προφυλάσει και μας προλέγει και μας λέγει ότι η Εκκλησία δεν ευλογεί τις προγαμιαίες σχέσεις. Δεν τις ευλογεί, που δεν είναι ποτέ. Δεν ευλογεί τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Είναι αμαρτία και το ένα και το άλλο. Είναι αυστηροί οι κανόνες, ξέρετε. Οι κανόνες της Εκκλησίας είναι πολύ αυστηροί. Γιατί είναι αυστηροί? Για να μας βοηθήσουν να μην πέσουμε σε αυτά. Γι' αυτό. Γιατί λέει ένας κανόνας. Όλοι τώρα έχουν δίπλωμα, οδηγίες οδηγούν. Πέφτει ένας άνθρωπος πάνω και τον σκοτώνεις. Χωρίς να θέλεις. Ένας γέρος, ένας απρόσεκτος, ένας μεθυσμένος. Αυτός λέει που σκότωσε άνθρωπο και ακούσει, δεν ήθελε. Ισόβιος ακοινωνισία. Έτσι λέει ο κανόνας. Δεν μπορούμε να πάρουμε ζωή. Ποτέ. Για κανένα λόγο. Που δεν είναι τίποτα. Υπάρχει βέβαια μία περίπτωση μόνο κατ' οικονομία που και εκεί πάλι θέλει συγχωρητική ευχή. Στον πόλεμο όταν μας καλέσει η πατρίδα μας και σκοτώσουμε άνθρωπο πάλι είναι αμαρτία. Παρότι ευλογεί τα όπλα για την άμυνα βέβαια, όχι για επίθεση. Και τότε η Εκκλησία διαβάζει, πρέπει να το εξομολογηθούμε και να μας συγχωρέσει. Και μάλιστα αν είναι κάποιος να γίνει ρεύση δεν μπορεί να γίνει, είναι κόλλημα. Ακόμη και αν σκότωσε και στον πόλεμο. Γνωρίσαμε γέροντες του Άγιο Όρος, ένα αρετότατος, μάλιστα ένας πατήρ Νύφων στη Μονή Κωνσταμονίτου, λέει πήγα στον πόλεμο, δεν ξέρω αν σκότωσα, αλλά μπορεί και να σκότωσα, λέει, γι' αυτό δεν μπορώ να γίνω ιερεύς. Λοιπόν, τόσο πρόσεχαν. Λέει άλλος κανόνας, εάν πορνεύσεις, πορνεία είναι οποιαδήποτε πρώτου γάμου και μετά του γάμου σχέση. Έτσι είναι στην αλήθεια της τώρα, μη φοβόμαστε τη λέξη, στην ουσία έτσι είναι, αυτό είναι. Τώρα εμείς τα φτιάχνουμε με ωραία χαρτιά και κορδέλες να τα πούμε πιο έτσι. Αλλά είναι αμαρτία, είναι αμαρτία. 40 χρόνια ακοινωνισία, αυτός που πορνεύει. Τώρα όλοι θα είχαν σταματήσει να κοινωνάνε. Ή τώρα μια κουβέντα φέρνει την άλλη, παρεπιπτόντως το λέω. Πριν με πει ο ιερεύς με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, τι λέει? Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας.
τι λέει εκεί, πρόσχομεν, δηλαδή προσέξτε καλά, σας το λέω, λέει για τελευταία φορά. Τα Άγια, τα τίμια δώρα, είναι για τους Αγίους. Εν τη αυτή περιπτώσει, ποιος από εμάς μπορεί να πει Άγιος ότι είναι και ότι μπορεί άνετα να κοινωνά? Κανείς. Έχει μια πολύ ωραία ερμηνεία ο Άγιος Νικόλος ο Καβάσιλας. Και λέει, όταν ο ιερεύς λέει πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης, σημαίνει, γι' αυτό βλέπετε μετά αμέσως, έχει πολύ αξία να εμβαθύνουμε στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, λέει εις Άγιος εις Κύριος. Άγιος είναι μόνο ένας, ο Κύριος, ο Χριστός. Η αυτοαγιότητα είναι ο Χριστός. Εμείς δεν είμαστε Άγιοι, είμαστε ετερόφητοι, αγωνιζόμαστε. Και λέει ο Άγιος Νικόλος ο Καβάσιλας, κοινωνούν αυτοί που πορεύονται την οδό του αγιασμού προς την αγιότητα. Δεν κοινωνάμε ότι μας δίδεται βραβείο της αρετής μας, της αγιότητας. Όχι, πώς το λέει η ευχή. Εισί εσύ ψυχήστε και σώματος, εις εφόδεν ζωής αιωνίου, εις πλήρως εντολών. Με τη Θεία Κοινωνία δεν σημαίνει ότι είμαστε άξιοι, ούτε κανένας ιερεύς υπάρχει να είναι άξιος. Ουδής άξιος, έτσι λέει η ευχή. Και έτσι είναι. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές. Αλλά αμέσως τι λέει εκείνο το άλλο, αλόμως για την άφατο, κατά την ευσπλαχνία του Θεού. Κανένας δεν είναι άξιος να πιάσει τα χέρια του τον Χριστό. Κανένας δεν είναι άξιος να μεταλάβει τον Χριστό. Αλλά επειδή ζητάμε τη σωτηρία μας, ζητάμε την ένωσή μας με τον Χριστό, εξομολογούμεθα, αγωνιζόμεθα κάτω από το δυνατόν και πλησιάζουμε. Λοιπόν, επανέρχομαι. Λέγαμε λοιπόν πριν ότι οι προγαμιές σχέσεις είναι μία ανταρσία της νεότητος, είναι μία ανυπακοή στην Εκκλησία, είναι ένας ενθουσιασμός και δυστυχώς έχουν αμβληθεί σήμερα τα κριτήρια. Πηγαίνω μερικές φορές στα σχολεία και μιλώ και μου λένε, μα γιατί είναι κακό, δηλαδή, δεν κατάλαβα, λέει, γιατί πειράζω κανένα, αφού και εκείνος θέλει και εγώ θέλω, και η κοπέλα θέλει και εγώ θέλω, και κανένα δεν πειράζουν, και τι κακό είναι, τι είναι. Θυμάμαι όταν ήμουν νέος μοναχός, εκεί είχα ένα μικρό κελί στη Σιμονότητα, και είχα μια πολυθρόνα και καθόμουν, διάβαζα, και μια μέρα ήρθε ο γέροντας και καθόμουν στα σταυροπόδι και διάβαζα. Μου λέει, δεν τρέπεσαι, λέει, μοναχός, λέει, κάθεσαι σταυροπόδι. Συγγνώμη, γέροντα, δεν είναι κανένα. Καλά, εσένα μα δεν σε βλέπουν, μπορείς να σχημονείς. Δεν είναι, λέει, ο φύλακας αγγελός. Είναι μια λεπτότητα, Εμάς ούτε πάει καν φαντασία. Δηλαδή, τι μου λέτε, την όποια άλλη κοπέλα μπορούμε να την ετοιμάσουμε. Την αδερφή μας θέλουμε να την ετοιμάσουμε, να την παρατήσουμε. Δεν μπορεί να έχουμε τις σχέσεις σαν τα πουκάμισα κάθε βράδυ με άλλο πρόσωπο και να ζούμε το κέφι μας, τον εγωισμό μας και να λέμε ότι είμαστε και χριστιανοί και αγαπάμε και τον Θεό και είμαστε και τίμοι και ειλικρινείς και θέλουμε και να κοινωνάμε. Δεν γίνεται όλα μαζί και το σκύλο κουστάτο και την πίτα και έρχεται. Μετά όταν ένας νέος, μια νέα μάθουν σε αυτήν την ζωή τη συνεχούς αλλαγής προσώπων, δεν πρόκειται να σταματήσουν ποτέ και μέσα στο γάμο μετά θα συνεχίσουν. Μαθαίνει ο άνθρωπος αυτόν τον τρόπο ζωής. Τώρα, φυσικά, όλοι οι άνθρωποι είναι παρασυρώμενοι, είναι εμπόλυστοι. Ένας νέος, μία νέα, έπεσαν στην άλλη αμαρτία. Είπα πριν ότι η Εκκλησία δεν είναι στρατοδικείο, δεν είναι κρεμάλα. Θα τους συγχωρέσει οπωσδήποτε, αλλά όμως μην λέμε κι εμείς ότι η Εκκλησία, η μάνα μας, ότι είναι μητριά και ότι είναι κακιά και ότι μας φέρεται αυστηρά. Και θέλουμε να την αλλάξουμε την Εκκλησία, να τη φέρουμε στα μέτρα μας, στο βόλεμά μας και στο πώς μας εξυπηρετεί και το πώς μας αρέσει να κάνουμε το καπρίτσιο μας. Μην θέλουμε να φέρουμε στα μέτρα μας την Εκκλησία και αυτά κάτι καινούργια που λέγονται, να μην πω ονόματα, ότι η αμαρτία είναι μόνο επιχρήμαση, είναι φοβερό λάθος. Βλέπετε, η Εκκλησία
η Εκκλησία μας, το Ευαγγέλιο μας, τι λέει? Η Εκκλησία βάζει πολύ ψηλά τον πήχη. Λέει «και μόνο που είδες πονηρά ήδη εμίχευσες». Πώς λοιπόν δεν είναι αμαρτία μια ολοκληρωμένη πράξη? Και το λένε και άνθρωποι που υποτίθεται είναι πτυχιούχοι της θεολογίας και έχουν και θέσεις. Ή κάποιος που είπε, δηλαδή λέει 5 λεπτά πριν το γάμο δεν επιτρέπεται και 5 λεπτά μετά επιτρέπεται. Αυτό είναι άλλη μεγάλη ανοησία και θεοφοβία. Ναι κυρία μου, μάλιστα. Πριν την μετουσίωση δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού, μετά είναι. Και πριν ο παπάς βάλει το χέρι του και αγιάσει τον αγιασμό, δεν είναι αγιασμός. Εάν το αφήσει στο νερό θα βρωμήσει. Εάν όμως ευλογηθεί από κανονικό ιερέα δεν βρωμάει ποτέ. Εμείς στο σπίτι μας έχουμε 30 χρονών αγιασμό. Δεν έχει τίποτα. Και πίνουμε. Λοιπόν, έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και ευλογεί αυτή τη σχέση και ενώνονται. Φυσικά με αυτά που λέω δεν θέλω κανένα να απογοητεύσω, αλλά δεν μπορούμε και να χειροκροτήσουμε και να πούμε μπράβο, καλά κάνεις. Μπορεί κανείς να έχει μια φιλία, βέβαια δεν μπορεί να έχει 10 χρόνια φιλία μεταξύ δύο φίλων, δύο φίλων με ύψιλον, θα υπάρξει κάποια στιγμή κάτι περισσότερο, κάτι άλλο. Δεν λέω ότι είναι εύκολο θέμα, αλλά βλέπετε ζούμε σε μια εποχή με συνεχείς προκλήσεις και δεν μπορεί να διατηρήσει κανείς καθαρότητα εάν δεν προσέχει. Χρειάζεται ένας αγώνας. Εάν όλη μέρα βλέπουμε άσχημα πράγματα, μιλάμε άσχημα, τα μάτια μας δεν τα προσέχουμε, φυσικά θα οδηγηθούμε σε πράξεις και πράγματα τα οποία δεν τα αγαπά ο Θεός. Αλλά ξαναλέω, ποτέ μα ποτέ, οτιδήποτε κι αν κάναμε, αν μπορώ να πω δεν επιτρέπεται ποτέ να το επιτρέψουμε στον εαυτό μας, δεν πρέπει να απελπιστούμε. Να πούμε ότι εγώ δεν σώζομαι, ότι για μένα ο Χριστός δεν υπάρχει, ότι για μένα δεν σταυρώθηκε. Στο βάραθρο της κολάσεως να φτάσουμε από τις αμαρτίες μας, αν μετανοήσουμε μας δέχεται και βλέπετε, είπαμε πριν αυτούς τους αυστηρούς κανόνες, αλλά υπάρχει και κανόνας της Εκκλησίας μας, του πιδαλίου. Πιδάλιο είναι το όργανο αυτό που δίνει τη ρότα στο πλοίο την ευθεία. Και κανόνας σημαίνει ο χάρακας που ευθυγραμμίζει. Λέει εάν ο πνευματικός, ο εξομολόγος, παρόλα αυτά λέει τα αυστηρά που γράψαμε παραπάνω, δεν το λέει έτσι αλλά το λέω έτσι απλά, εάν είδε ειλικρινή μετάνοια, και την αυτή ημέρα να του επιτρέψει να κοινωνήσει. Παρόλα αυτά. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το απαιτήσουμε εμείς, αυτό θα το δει ο πνευματικός. Διότι αν ένας πάει στον πνευματικό και λέει «Άγιε Πνευματικέ, την έβρισα την πεθερά μου, αλλά αύριο πάλι θα την βρίσω». Δεν είναι δυνατόν να το διαβάσει συγχωρητική ευχή, διότι δεν έχει μετανοήσει. Και όπως έλεγε ο γέροντας Εμιλιανός, μια άλλη πολύ βαθιά έτσι σκέψη και πραγματικότητα εν πολλής, πολλοί εξομολογούνται, λίγοι μετανοούν. Γιατί ξέρετε, αληθινή μετάνοια είναι να μισήσουμε την αμαρτία. Να μην την ξαναεπαναλάβουμε. Αυτή είναι η τέλεια μετάνοια. Να μισήσουμε και όχι να τη μισήσουμε, αλλά και να πράξουμε έργα αγάπης, έργα μετανοίας. Δηλαδή, ο Θυμώδης να γίνει πράος, ο Φιλάργυρος να γίνει φιλοχρήματος. Δεν φτάνει να μην κάνουμε το κακό, αλλά πρέπει να κάνουμε και το καλό. Έκλεινο από κακό και πίσω να αγαθών. Στη θέση του κακού να μπει το καλό. Σας κούρασα, Ορίστε. Ναι, παρακαλώ. Εάν θέλω την εξομολόγηση, πούμε κάτι το οποίο δεν έχουμε μετανοήσει. Ναι. Συγχωρείτε. Όλα τα οποία λέμε συγχωρούνται. Αλλά η ολοκλήρωση της εξομολογήσεως είναι και η μετάνοια. Δηλαδή να μετανοήσουμε γι' αυτό. Ό,τι λέμε στο πνευματικό συγχωρείται. Συγχωρείται. Και αν κάτι το έχουμε λησμονήσει, δηλαδή έχουμε και χρόνια να εξομολογηθούμε, πάλι η ευχή λέει και τα εν λίθη και τα εν αγνία, αν κάτι δεν ξέραμε και το κάναμε, αν κάτι το λησμονήσαμε, αν όμως το λησμονήσαμε επί τούτο δεν συγχωρείται, καλό είναι να το εξομολογηθούμε. Γι' αυτό κανείς είναι καλό να τακτικά, συχνά να εξομολογείται.
όχι σαν μια πράξη τυπική και αγκαρίες, αλλά σαν μια ανάγκη της ψυχής. Και αν προχωράμε πνευματικά μέσα στην Εκκλησία, θα οριμάζουμε, θα καλλιεργούμεθα, με την καλή έννοια θα λεπτυνόμεθα και θα έχουμε μια καλή ευαισθησία ως προς αυτά και θα τα προσέχουμε περισσότερο. Ναι. Την έκδοση με τη φράση προγραμμία σχέση δεν αναφερόμαστε μόνο στις συναλλασσόμενες σχέσεις, αλλά και στις προγραμμίες σχέσεις με ένα άτομο που μπορεί να υπάρχει. Στο βιβλίο ενός ιερέα διάβασα ότι είναι ανάγκη η ερωτική πράξη. Γιατί είναι κακό το να ρωτήσω και εγώ αυτό που σα βάλε πολύ στην κοινωνία. Καταρχάς δεν είναι ανάγκη. Για πες το λίγο πιο δυνατά αυτό που είπε. Ναι, πες το όλο γιατί δεν το άκουσα. Λέω με τη φράση προγραμμίες σχέσεις δεν αναφερόμαστε μόνο στις αναλλασσόμενες σχέσεις, αλλά και στις προγραμμίες σχέσεις με ένα άτομο. Γιατί είναι αμαρτία από τη στιγμή που κάποιοι ιερείς λένε ότι είναι και ανάγκη αυτό η ερωτική πράξη. Ανάγκη δεν είναι, διότι βλέπετε ο μοναχός ζει χωρίς να έχει αυτή τη σχέση. Και δεν νομίζω ότι είμαι παλαβός. Θα έχει φαίνεται και ο ιερέας που να Λοιπόν, μετά υπάρχει μια θεωρία ότι με αυτή που θα παντρευτείς μπορείς να έχεις σχέσεις. Με αυτή την κοπέλα. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξεις πολλές μέχρι να βρεις. Λοιπόν, βλέπεις τι μόνος σου απαντάς. Πρέπει λοιπόν να έχεις πολλές σχέσεις ολοκληρωμένες. Αλλά αυτό ξέρετε δεν είναι σωστό και πώς να το πω φιλοσοφικά. Δεν πρέπει να γνωρίσουμε την αμαρτία για να τη μισήσουμε. Καλύτερα είναι να μην τη γνωρίσουμε. Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε την αμαρτία. Και είναι μακάριοι αυτοί οι οποίοι είναι κοιλίες μητρός υγιασμένοι, οι οποίοι και αυτοί αγωνίστηκαν βέβαια, διότι δεν ήταν άπτωτοι, και η Παναγία αγωνίστηκε για να διατηρήσει την καθαρότητά της, και η Παναγία δεν είναι παρθένος επειδή δεν γνώρισε άντρα, αλλά γιατί δεν σκέφτηκε ποτέ το κακό, το πονηρό. Και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, μισό λεπτό, και γυναίκα λέει δεν γνώρισα και παρθένος δεν είμαι. Διότι η παρθενία δεν είναι μόνο η μη σχέση. Εγώ που είμαι μοναχός, αν έχω το νου μου σε αυτά τα πράγματα συνέχεια, τα καλλιεργώ, τα φαντάζομαι, αμαρτάνω. Και ας μην έρχομαι σε ολοκληρωμένη πράξη. Η καθαρότητα του ανθρώπου είναι να αγαπήσει τον Θεό. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς αγάπη. Αγαπώντας λοιπόν τον Θεό, υποτονεί αυτό το σεξ που λέμε, η αγάπη της σάρκας. Να πω έτσι και ένα εύθυμο παρεπιπτόντος. Ο γέροντας Ιάκωβος στην Εύβοια, ο Τσελίκης, ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, πολύ ταπεινός, τον γνώρισα κι εγώ. Και όταν ήταν μικρός, τόσο απλός, ανέβαινε πάνω στα βουνά να πιάσει το Θεό. Ή θεωρούσε ότι στα βουνά είναι πιο κοντά στο Θεό και τον ακούει. Και έκανε αγρυπνίες πάνω στα βουνά, στα σπήλαια, τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν άρχισε να εξομολογεί, πηγαίνανε οι νέοι, του λέγανε «Γέροντα, έχουμε πρόβλημα με το σεξ». Δεν καταλάβαινε. Νομίζει, μια μέρα λέει «Έφερε παιδιά, αλλάξτε κολόνια», λέει. Λοιπόν, δεν ήταν χαζός ο γέροντας, ήταν απλός. Ο παπα Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είχε 35 χρόνια να βγει επτά γιώρος και έφαγε κουκιά, έπαθε κοιάμωση, δηλητηρίαση και τον βγάλαν σε αφασία στη Θεσσαλονίκη σε ένα εφημερεύον νοσοκομείο πριν αρκετά χρόνια και είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί και ήταν γεμάτο το δωμάτιο, τον είχαν σε ένα ράντσο στο διάδρομο. Την άλλη μέρα συνήλθε, του λένε «Γέροντα, προσπαθούμε να βρούμε ένα δωμάτιο». «Α, λέει ο καλόγερος ότι είναι κάτω από σκεπή, πολύ είναι, πολύ καλά είμαι», λέει. «Εγώ όλη τη νύχτα, λέει, είμαι με αγγέλους, τις νοσοκόμες τις έβλεπε αγγέλους». Δεν ήταν χαζός, ήταν αγαθός. Ήταν αγαθός. Λοιπόν, η ίδια αμαρτία είναι, εντάξει, έχει μια διαφοροποίηση το κάθε πράγμα, αμαρτία όμως είναι και με το ίδιο πρόσωπο να έχει κανείς πολύχρονη ή και ακόμη και να παντρευτεί. Πάλι αυτό για την Εκκλησία μας, η οποία, ξαναλέω, είναι μάνα και η μάνα λέει την αλήθεια στα παιδιά της. Μπορεί να μας δυσκολεύει, αλλά
Εάν αγωνιστούμε, πιο μεγάλη χαρά θα έχουμε. Διότι ξέρετε τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Όταν λέει η Εκκλησία στο γάμο, σου βάζει τα στέφανα, είναι το βραβείο της νίκης για την αγνότητα που διατήρησες. Έρχεται και σε ευλογεί η Εκκλησία και σε στεφανώνει γι' αυτό τον αγώνα που έκανες. Τέλος πάντων είπα και ξαναλέω για να μην κανείς τρομοκρατηθεί ότι για την Εκκλησία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, δεν υπάρχουν προβλήματα άλυτα. Αν ο άνθρωπος έχει διάθεση, αν έχει προαίρεση, εάν ας πούμε μυρολατρεί, εάν όλα τα ψηρίζει, εάν ας πούμε βρέπει παντού εφιάλτες και φαντάσματα και είναι καχύποπτος και η καχυποψία του πηγαίνει και στην Εκκλησία, η Εκκλησία δεν θέλει να μας ταλαιπωρεί, να μας βασανίζει, ούτε η Εκκλησία, ούτε ο Χριστός κερδίζει τίποτε από τον αγώνα το δικό μου. Ο Χριστός είναι ανενδεής. Αν νηστεύω εγώ, αν αγρυπνώ, αν κάνω μετάνοιες, τι κερδίζω? Εγώ βαθιέμαι. Διότι αν θα φάω πολύ, αν θα κοιμηθώ πολύ, αν θα κουβεντιάσω πολύ, ο ένας παρασυρμός φέρνει τον άλλον, γίνεται η ζωή μας νοχελής, δεν έχουμε εγρήγορση, δεν μπορούμε να συλλάβουμε τους λογισμούς, να τους αποδιώξουμε κτλ. Τώρα, γιατί είναι αμαρτία? Πρώτον, είναι μία ανυπακοή. Ξέρετε, όταν ο Θεός είπε στους πρωτοπλάστους μη φάτε από αυτό το δέντρο, δεν ήταν, ξέρετε, ένα ιδιαίτερο δέντρο. Ήταν ένα δέντρο σαν τα άλλα. Τους έβαλε έναν εγκρατείας αγώνα. Και βλέπετε, ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο πράγμα, ένα μυστήριο. Έχει εδώ 100 καθίσματα. Και λέει τώρα ο γέροντας, μπορείτε παιδιά να καθίσετε σε όλα εκτός από αυτό το κάθισμα. Όλοι θέλουμε να πάμε σε αυτό να κάτσουμε. Είναι ένα μυστήριο άνθρωπος. Και άκουσαν τον δαίμονα και δεν άκουσαν τον Θεό. Είναι μια παρακοή, και είναι ένας εγωισμός. Βέβαια σου λέει ο άλλος, εγώ περνάω καλά και η κοπέλα πολύ καλά και όλοι έτσι κάνουν. Εντάξει, αλλά ξέρετε, δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε με τους χειρότερους. Έφτασαν οι άνθρωποι σήμερα, μη σας φανεί υπερβολικό, είναι πραγματικό αυτό που σας πω, να πηγαίνει ο άλλος στην εξομολόγηση και να λέει «Άγιε Πνευματικέ, εκεί στο γραφείο μου όλοι κλέβουν χιλιάρικα, εγώ κλέβω κατοστάρικα, είμαι καλός». Έτσι φτάσαμε να συγκρινόμαστε με τους παλιάτσους και όχι με τους ήρωες, όχι με τους Αγίους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ή ο άλλος σου λέει «Γιατί είναι αμαρτία». Εντάξει, άμα δεν έχει ο άλλος την αίσθηση, τότε δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Ή όταν ο άλλος, ας πούμε, εμένα δεν με πειράζει να φέρει ο άλλος αντίρρηση, δεν με ενοχλεί, ή να έχει τη γνώμη του αλίμονο. Αλλά όταν έχει ένα τείχος ή σου λέει κάτι πεισματικά, ούτε καν, ας πούμε, το συζητά, έχει αποφασίσει, τότε δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, είναι πεπισμένος για αυτό που κάνει. Ξέρετε, αυτά τα έχει απαντήσει η Εκκλησία. Το κριτήριό μας δεν είναι τι κάνουν οι πολλοί. Το κριτήριό μας είναι τι είναι το ορθό. Και η αλήθεια μερικές φορές διαφυλάχθηκε σε ελάχιστες μειονότητες. Σε ελάχιστες μειονότητες. Και ο Χριστός το είπε, μη φοβάσαι το μικρό πίμνιο. Πάντα η ζήμη ήταν μικρή και πάντα το λίμα ήταν εκλεκτό εις μικρούς αριθμούς και όχι εις μεγάλους. Αποτελεί σκάνδαλο, μιλάω τώρα ευρύτερα, το ότι ο Χριστός άφησε τα 99 πρόβατα και έτρεχε για το ένα. Κανένα κόμμα, κανένα σύστημα δεν αφήνει τους πολλούς για τον ένα. Η Εκκλησία μας όμως σέβεται τη μοναδικότητα και ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου, του μοναδικού και ανεπανάληπτου. Και γι' αυτό αυτά τα θέματα περισσότερο και καλύτερα τα συζητά κανείς στο εξομολογητήριο, στο πνευματικό του, που έχει και τη φώτιση του Θεού, έχει και την εμπειρία, έχει και τη γνώση των ικανοτήτων, των δυνατοτήτων του κάθε ανθρώπου και αναλόγως του ομιλεί. Όμως κανένας σόφρον και εχέφρον πνευματικός δεν μπορεί να πει ότι μπορείτε να ζείτε ελεύθερα, ασίδωτα, άσωτα και να έχετε και ευλογία και να κοινωνάτε και να... Η στέρηση της κοινωνίας δεν είναι μια τιμωρία, αλλά είναι να συναισθανθούμε
το μέγεθος της αμαρτίας και ότι κατά το δυνατόν πρέπει να προσέλθουμε καθαροί, γιατί οι σαρκικές συνήθως αμαρτίες έχουν εγωισμό, δηλαδή κάνω αυτό που θέλω, αυτό που μου αρέσει, αυτό που γουστάρω και δεν δίνω λογαριασμό σε κανένα. Καταλάβετε. Ναι, άσχετα αν και το άλλο πρόσωπο μπορεί να είναι θετικό και να μην έχει καμία αντίδραση. Ορίστε. Ορίστε. Ναι. Δεν είναι σχετικό με το θέμα γάμου και... Δεν πειράζει, πέστε, γιατί... Εμένα ο κολλητός μου είναι άθεος. Ναι. Τι καθήκον έχω εγώ απέναντι. Ναι, ναι. Κοίταξε. Μπορούμε να έχουμε φίλων όποιον θέλουμε. Δεν θα δώσουμε εμείς τώρα μία κατάσταση ότι έτσι πρέπει να είναι ο φίλος μας. Εφόσον, ας πούμε, αισθάνεσαι ότι ο φίλος σου τα βρίσκεται, συζητάτε, περνάτε καλά, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι μια φιλία σε αυτόν τον δύσκολο κόσμο, σε αυτόν τον δύσκολο κόσμο που ζούμε, θα πρέπει να είναι βοηθητική, βοηθητική. Δηλαδή, μερικές φορές ο φίλος μας είναι πιο στενός από ότι ο αδελφός μας, ακόμη και οι γονείς μας, και με εκείνον συζητάμε περισσότερο ανοιχτά από ότι όποιον άλλον. Έτσι, μια φιλία σήμερα θα πρέπει να συνδράμει για κάτι το ανώτερο και καλύτερο. Δεν λέω ότι ένας άθεος είναι απατεώνας, ότι είναι κακός, αλλά όταν ο άνθρωπος δεν έχει Θεό, δεν έχει Θεό, δηλαδή είναι δηλωμένος, όχι απλώς το λέει, αλλά και το πιστεύει έτσι βαθιά μέσα, ότι δεν υπάρχει Θεός. Κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσει να λέω μισόλογα, το λέει η Αγία Γραφή. Τι λέει η Αγία Γραφή? Λέει πολύ βαριά κουβέντα. Είπε άφρον εν την καρδία αυτού ουκέστην Θεός. Κατά την Αγία Γραφή η αθεία είναι αφροσύνη, δηλαδή είναι ασθένεια. Και αλήθεια σας λέω, δεν το λέω χάριν τη συζητήσεως, λυπάμαι τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Θεό, διότι δεν έχουν στήριγμα, δεν έχουν παρηγοριά. Όχι ότι εφεύραμε εμείς το Θεό, ο Θεός υπάρχει. Και αν ο άνθρωπος στα τόσα μεγάλα προβλήματα που περνάει δεν έχει τη Θεία παρηγοριά, δεν μπορεί να αντέξει. Δεν μπορεί να αντέξει. Διάβαζα προκαιρού ένα άρθρο, επιστημονικό άρθρο, από καθηγητές του Χάρβαρτ, που έλεγε, από άλλη αφετηρία βέβαια αυτή, αλλά κάπου έχει μία σχέση στο θέμα μας. Οι ασθενείς, λέει, οι άρρωστοι που είναι χριστιανοί, που πιστεύουν, έχουν καλύτερη ανάρρωση από τους άλλους ανθρώπους. Διότι γνώρισα εγώ έναν άνθρωπο, ξέρετε, έχω κάνει μεταμόσχευση, είπα του, στην Αμερική, που έκανε μια γυναίκα ελληνοαμερικανίδα και αυτή εγχείρηση και πέτυχε. Και μου έλεγε μάλιστα ο γιατρός, πήγαινε, λέει, να της μιλήσει, διότι όλες οι εξετάσεις είναι καλές, αλλά δεν θέλει να ζήσει, λέει. Δεν έχει νόημα. Και απορώ, λέει, γιατί θέλησε να κάνει και μεταμόσχευση. Και πήγε κατά κάποιον τρόπο, τέλος πάντων, και πέθανε. Πέθανε γιατί δεν είχε ελπίδα. Δεν είχε νόημα η ζωή της, δεν είχε σκοπό. Λοιπόν, ένας άθεος μπορεί να είναι καλός άνθρωπος, εργατικός, έξυπνος κτλ. Αλλά οπωσδήποτε έχει κάποια κενά. Εάν τώρα εγώ, εσύ, μιλάω για τον καθένα, δεν είναι μόνο για σένα αυτό που λέω, δεν σε ενοχλεί αυτό, και ενώ εσύ είσαι πιστός, υποτίθεται, λέμε, και μπορείς, και εντάξει, συνέχισε, δεν είναι θέμα. Τώρα, αν θες να του πεις μια καλή κουβέντα, πες του, ούτε εγώ σου λέω να του κάνεις κήρυγμα, ούτε να τον πας στο καθηγητικό, ούτε να τον πάρεις από τα αυτή, να τον πας στην εκκλησία. Δώσε του ένα βιβλίο, πες του, ξέρω εγώ, πήγα στο Αγίο Όρος, έκανα μια κουβέντα. Τώρα, αν ο άλλος έχει μια διάθεση, μια πρέρεση, μπορεί να βοηθηθεί. Εάν πάλι θέλει να μείνει εκεί, ελεύθερος να μείνει. Βλέπετε, θα σας πω και κάτι άλλο. Μια φορά μου είπε ο γέροντας Εμιλιανός, και προσπαθώ να του τηρώ, εάν, λέει, δεν θες ποτέ στη ζωή σου να στεναχωρηθείς, μην προσπαθείς να πείσεις τον άλλον. Ξέρετε, γι' αυτό στεναχωριόμαστε. Γιατί ο άλλος δεν κάνει αυτό που του λέμε. Εάν τον αφήσουμε, και βλέπετε, ο μόνος που μπορεί να μας εξουσιάσει είναι ο Χριστός, και δεν μας εξουσιάζει. Και εμείς οι τυποτένιοι θέλουμε να εξουσιάζουμε τους πάντες.
και λέμε ότι αγαπάμε τον άλλον και θέλουμε να το κάνει όπως εμείς θέλουμε. Καλά, ο άλλος είναι άλλος, δεν μπορεί να κάνει να σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο που σκέφτομαι εγώ. Πρέπει να σεβαστώ την ιδιαιτερότητά του, την διαφορετικότητά του, ότι είναι διαφορετικό. Όταν ναι. τον βλέπω όμως ναι. ότι έχει τις προϋποθέσεις, μπορεί να το κάνει, αλλά από κάποιους εξωτερικούς παράγοντες επηρεάζεται. Εγώ δεν έχω κάποιο, όχι χρέος, δεν πρέπει να, για να είμαι εντάξει απέναντί του, να το εξηγήσω κάποια πράγματα. Ναι, ναι. Να αφήσω να μπορείς. Κάνει ελεύθερα τις επιλογές. Κοίταξε, ελεύθερο τον αφήνεις, απλώς εφόσον βλέπεις ότι έχει μια διάθεση, μπορεί να του πεις δύο λόγια, όχι ως δάσκαλος, όχι ότι εσύ είσαι τέλειος, ότι είσαι... Λες μια κουβέντα. Εάν ο άλλος τώρα έχει την διάθεση και είναι ανοιχτός, νομίζω θα ρωτήσει και κάτι, θα προχωρήσει. Εάν όμως είναι η κουβέντα για την κουβέντα ή ξέρω εγώ είναι ένας αντιρρησίας που με πείσει και με πείσει και εσύ χάνεις τον καιρό σου και δεν κερδίζει κανείς τίποτε από αυτήν την συναναστροφή. Δεν το λέω φελημιστικά, αλλά είναι πολύ σύντομη η ζωή μας και πολύ πολύτιμος ο χρόνος μας του κάθε ανθρώπου, οπότε δεν είναι να τον σπαταλάμε σε περιτά και ανώφελα πράγματα, αλλά καλό είναι να κερδίζουμε με την καλή έννοια του όρου από την κάθε συναναστροφή και σχέση. Τώρα εγώ αν ξέρω ότι θα πάω σε ένα σπίτι και θα τσακωθώ, αποφεύγω να πάω. Δεν είναι ότι τους μισώ, ούτε θα τον κάνω πρώτο φίλο μου, ούτε θα ανοίξουμε μαγαζί μαζί, αφού θα έχουμε καυγάδες, γκρίνιες, φασαρίες. Μερικές φορές όμως δεν μπορώ να κάνω επιλογές, δηλαδή είμαι καθηγητής στο σχολείο, δεν μπορώ να διαλέξω τους συναδέλφους μου, ούτε μπορώ να επιβάλλω τη γνώμη μου έτσι να κάνετε, έτσι θέλω εγώ. Εκεί λειτουργούν αλλιώς τα πράγματα, είναι το συμβούλιο ότι θα αποφασίσουν πλειοψηφικά, τέλος πάντων. Θα κάνω μια υπομονή. Τώρα μπορώ να αλλάξω θέση, θα αλλάξω. Δεν μπορώ, θα κάνω υπομονή. Δεν γίνεται. Ούτε μπορώ, πάω 50 χρονών, είμαι μαθηματικός, να πω θα γίνω μουσικός. Μουσική μπορεί να την έχεις ως χόμπι, αλλά δεν μπορείς να αρχίσεις μουσικές σπουδές στα 50, θέλεις 15 χρόνια σπουδές, να πας 65 να αρχίσεις μουσική καριέρα. Δεν γίνεται. Πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτό που κάνουμε, να αγαπήσουμε τους αριθμούς μέχρι να πάρουμε σύνταξη και να ασχοληθούμε με κάτι άλλο όσο μπορούμε. Δεν λένε διευκόν εδώ. Χριστός Ανέστη εδώ. Άρα Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και ο Αναστάσης Κύριος να ευλογεί όλους και να πάρετε σύντομες αποφάσεις για το ένα για το άλλο. Καλύτερα γίνεται μοναχή, αλλά και το άλλο καλώνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Μωυσή και τον ξαναπεριμένουμε, ανανεώνουμε. Για όλους που ήρθατε.